Κατάλληλο. Επιθυμητή η γονική συνένεση. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ένα λεπτό πριν από τις 3 και η σημερινή ημέρα χαρακτηρίζεται από την σοκαριστική δολοφονία του 34χρονου Παύλου Φίσα. Σοκαρισμένη η Ελλάδα, σοκαρισμένη και εμείς. Θα παρακολουθήσουμε αμέσως μετά όλες τις λεπτομέρειες αυτού του γεγονότος. Σε λίγα λεπτά από τώρα. Σοκ σε όλη την Ελλάδα προκαλεί εμψυχρό δολοφονία του 34χρονου Παύλου Φίσα λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην Αμφιάλη. Συνελήφθη ο 45χρονος δράστης, ο οποίος δήλωσε ότι ανήκει ιδεολογικά στη Χρυσή Αυγή και ομολόγησε ότι τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι το θύμα. Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και θα του απαγγελθούν κατηγορίες. Η ανέδρα που έστησαν στο γιο του έκανε λόγο ο πατέρας του άτυχου άνδρα, ο οποίος περιγράφει μπροστά στην κάμερα πώς έγινε η δολοφονία και μιλάει για επαγγελματικό χτύπημα. Ακόμα αφήνει εχμές για την συμπεριφορά των αστυνομικών. Ήταν 15 μέλη της Χρυσής Αυγής, δήλωσε στον Sky ο δήμαρχος Κερατσινίου. Η κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα καταδικάζουν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τη βία. Πολιτικά στελέχη στις δηλώσεις τους χαρακτηρίζουν τη Χρυσή Αυγή εγκληματική οργάνωση που δεν πρέπει να τύχει άλλης ανοχής. Μιλώντας στον Sky, ο εκπρόσωπος τύπου της Χρυσής Αυγής, Ηλίας Κασιδιάρης, είπε ότι το κόμμα του δεν έχει καμία σχέση με αυτό το θλιβερό συμβάν. Με συλλαλητήρια και συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων μελών της ΑΔΔΗ και εκπαιδευτικών ενάντια στην κινητικότητα στο δημόσιο. Παραμένει το αγκάθι με τη διαθεσιμότητα 1.500 διοικητικών υπαλλήλων των πανεπιστημίων. Στο 1,5 ευρώ αναστρέμα ορίζεται ο βασικός συντελεστής για τα εκτός σχεδίου οικόπεδο. Ο φόρος αυξάνεται ανάλογα με την θέση του οικοπέδου, την χρήση και την απόστασή του από τη θάλασσα. Μήνυμα στις Βρυξέλλες ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να πάρει άλλα μέτρα, έστειλε ο Πρωθυπουργός στις συναντήσεις που είχε με τους προέδρους της Κομισιόν, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Φαίνεται ότι η έξοδος από το τούνελ, είπε ο Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόζο, τονίζοντας ότι η Ελλάδα επιστρέφει σταδιακά στην ανάπτυξη. Θα καλωσορίσουμε κοντά μας για να δούμε όλες τις λεπτομέρειες αλλά και όλες τις πολιτικές αντιδράσεις για το γεγονός που συνέβη στην Αμφιάλη λίγο μετά τα μεσάνυχτα που είχαμε την δολοφονία του 34χρονου. Θα δούμε και τις πολιτικές αντιδράσεις με τον πρόδρομο Παπαϊλιόπουλο και τον Αντώνη Ατζολέτο. Όμως να καλωσορίσουμε κοντά μας τον Δημήτρη Καραστεφανή. Να ξεκινήσουμε με σένα, Δημήτρη, για να δούμε το χρονικό καρέ-καρέ πώς φτάσαμε να μιλάμε τελικά για μια απώλεια ανθρώπινης ζωής. Λοιπόν, όλα ξεκίνησαν όταν η παρέα του 34χρονου βρισκόταν στην καφετέρια στο Κερατσίνι. Εκεί, σύμφωνα με μαρτυρίες αλλά και σύμφωνα και με φίλους του 34χρονου Παύλου Φίσα, κάποιοι έστελαν μηνύματα, δηλαδή ενοχλούνταν από την παρουσία τους στο συγκεκριμένο κατάστημα. Όταν τελείωσε ο ποδοσφαιρικός αγώνας και πήγαν να φύγουν η παρέα, οι δύο γυναίκες και οι τρεις άνδρες, δέχτηκαν φραστική επίθεση αρχικά από μια ομάδα που είχε συγκεντρωθεί και προσπάθησαν να φύγουν προς την οδό Παναγή Τσαλδάρη, δηλαδή να φύγουν από το σημείο. Εκεί ακολουθήθηκαν και σύμφωνα πάντα με μαρτυρίες δέχθηκαν επίσης νέα επίθεση και εντωμεταξύ μόλις είχε φτάσει ένα αυτοκίνητο όπου κατέβηκαν κάποια άτομα και εκεί υπήρχε μια συμπλοκή όπου ο 45χρονος κατάφερε δύο μαχαιριές, μία στο στήθος και μία στην κοιλιακή χώρα στον Παύλο Φίσα, όπου σοριάστηκε στο έδαφος σοβαρά τραυματισμένος. Στις 12 και 11 και 29 πρώτα δεύτερα έγινε η κλίση στην αστυνομία, στην άμεση δράση, και στο σημείο, σύμφωνα με την αστυνομία, έφτασαν τρεις άνδρες και μία γυναίκα, άνδρες της ομάδας Δίας. Η γυναίκα, Εύα, έδωσε αρχικά τις πρώτες βοήθειες στον Παύλο Φίσα, όπου εκείνος υπέδειξε σε αυτή ποιος είναι ο άνθρωπος που τον χτύπησε, ποιος είναι ο άνθρωπος που του κατάφερε μαχαιριές. Άμεσα κατάφερε η νεαρή γυναίκα να συλλάβει, να περάσει χειροπέδες στον 45χρονο, όπου στις 10 και 24 ομολόγησε ότι ήταν αυτός που χτύπησε δύο φορές με μαχαίρι τον 34χρονο στο θώρακα, όπως σας είπα, και στην καρδιά, στην κοιλιά και στην καρδιά. Να σας πω ότι είχε συγκεντρωθεί πάρα πολλοί κόσμος στο σημείο. Δεν υπήρχε πολύ αστυνομική δύναμη. Σιγά σιγά έφταναν άνδρες της αστυνομίας και επικράτησε ένα πανδαιμόνιο.
Αυτές μάρτυρες, ναι. Αυτό θα ήθελα. Θα ήθελα να πάμε λίγο στις μαρτυρίες, Δημήτρη, γιατί υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες που λένε ότι η κοπέλα ζήτησε βοήθεια από τους αστυνομικούς και ότι οι αστυνομικοί της είπαν ότι η ομάδα αυτή ήταν, που είχε στήσει ενέδρα στον Παύλο Φίσα, ήταν πάρα πολύ και δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι. Και από την άλλη, υπάρχουν και μαρτυρίες που λένε ότι στη συνέχεια ήρθαν οι άντρες της ομάδας Δίας και έπραξαν καταλήλως. Τι ισχύει τελικά? Σας λέω ότι η πρώτη κάρτα που έγινε στο 100 ήταν στις 12 και 11 και 29 Δεύτερα, πριν είχαν προηγηθεί τα επεισόδια και το χτύπημα, σύμφωνα πάντα με την αστυνομία. Η ανακοίνωση της Ελλάς λέει ότι οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας έφτασαν μέσα σε 1,5 με 2 λεπτά στο σημείο όπου κλήθηκαν και είδαν τον 34χρονο στην άσφαλτο και δεν ξέρω αν παρέμεινε ο άνθρωπος αυτός 20 λεπτά αβοήθητος. Και μάλιστα ήταν αυτός που υπέδειξε στους αστυνομικούς ποιος τον χτύπησε. Την ίδια ώρα, όπως σας λέω και πάλι, υπήρχε έντονη αναστάτωση στο σημείο. Το μαχαίρι αστυνομικοί το βρήκαν μετά από έρευνα πεταμένο και ματωμένο, ναι, δίπλα από ένα λάστιχο αυτοκινήτου, σταθμευμένο αυτοκινήτου στο σημείο. Ο άνδρας αυτός συνελήφθη και, όπως σας είπα το πρωί, ομολόγησε. Την ίδια ώρα γίνονταν έρευνες στο σπίτι του στην Ίκαια. Να σας πω επίσης ότι, όπως είπε στους αστυνομικούς, δεν γνώριζε ποιο ήταν το θύμα. Δεν το γνώριζε. Λοιπόν, Δημήτρη, θα μας πεις λίγο περισσότερα για το τι βγαίνει από τις έρευνες της αστυνομίας στο σπίτι του δράστη και τι είπε η γυναίκα του. Αλλά θέλω πρώτα να πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε στην κάμερα ο πατέρας του θύματος. Οι πληροφορίες μου δεν είναι πλήρης. Μάλιστα. Μου είπανε ότι βλέπανε την μπάλα. Ο γιος μου με κάνα δύο άτομα. Κάποιος από την παρέα του είπε κάτι για τους Χρυσαυγίτες. Και κάποιος ειδοποίησε τους Χρυσαυγίτες. Οι αστυνομικοί ήταν 12 και απλά τι κάνανε, όπως μου τα είπανε τα λέω. Είπανε, εντάξει, μη ξέρω εγώ τι, ακριβώς τι είπανε δεν ξέρω, και ξαφνικά φύγανε, τον κυνηγήσανε εδώ, ο γιος μου μπήκε μπροστά, έδιωξε τα παιδιά, σας λέω ότι μου είπανε. Και ένας έρχεται με το αμάξι ανάποδα, βγαίνει, και τον καρφώνει στην καρδιά. Ο γιατρός μου είπε είναι επαγγελματικό χτύπημα. Και μετά μου είπανε, αφού έβγαλε το μαχαίρι, κατέβηκε μια κοπέλα στον κόσμο τον πιστόλι και του λέει, όχι και μαχαίρι. Η κοπέλα του γιού μου τους έλεγε, χωρίστε τους, δεν βλέπετε τι γίνεται. Και λέει, είναι πολύ, πώς θα τα βάλουμε μαζί τους. Το ακούσαμε στον πατέρα. Σε λίγο θα συνδεθούμε ζωντανά και με το Κερατσίνη. Εκεί βρίσκεται ο Γιώργος κρατημένος, όπου θα μας πει και αυτός τις δικές του πληροφορίες. Έχει βρεθεί από νωρίς το πρωί στο σημείο. Δημήτρη Καραστεφανή, πριν δούμε τι δείχνουν οι έρευνες, ακούσαμε και τον πατέρα που είπε ακριβώς αυτό το πράγμα. Πρέπει προφανώς να διερευνηθεί και η στάση της αστυνομίας στο περιστατικό αυτό, γιατί λέει ότι είπε ότι είναι πολύ, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Από ό,τι είπε ο φίλος του εδώ στο Sky, στο ραδιόφωνο του Sky το πρωί, μάλιστα ο 34χρονος, όταν δέχτηκε τα χτυπήματα, σήκωνε και την μπλούζα του και μάλιστα έδειχνε τα χτυπήματα που δέχτηκε και έλεγε, αυτός είναι που με χτύπησε, πιάστε τον. Δηλαδή, υπήρχε μια τεράστια αναμπουμπούλα, ένας τεράστιος πανικός. Ίσως και να είχαν φτάσει οι αστυνομικοί, αλλά σας λέω τι βγαίνει από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής την ώρα που δέχτηκαν την κλήση και από το Υπουργείο. Δηλαδή, μιλάμε για επίσημες ανακοινώσεις του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη που λένε ότι όταν έφτασαν στο σημείο είχε ήδη τραυματιστεί ο 34χρονος. Σας λέω το επίσημο. Στο κάτω μέρος της οθόνης βλέπουμε ένα απόσπασμα από κάποια συναυλία του Παύλου Φίσα. Ο οποίος ήταν μουσικός. Και τελικά βεβαίως υπάρχει τώρα το ερώτημα, θα τα δούμε και σε λίγο τι λένε και οι κάτοικοι. Άλλοι λένε ότι η διαφωνία ήταν για τα αθλητικά και άλλοι για πολιτικούς λόγους. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, Δημήτρη, αν μου επιτρέπετε να σας πω, να σας πω τι είπε ο συγκεκριμένος άνδρας στους αστυνομικούς. Ότι ανήκει ιδεολογικά στην Χρυσή Αυγή, πήγαινε σε γραφεία του κόμματος, νομίζω, στην περιοχή που διαμένει, στην Ίκαια, 5 με 6 φορές. Αυτό είπε στους αστυνομικούς. Έγινε έρευνα στο σπίτι του ιδιωτικού υπαλλήλου, όπου ήταν δούλευε στην Ιχθυόσκαλα, σε ψαράδικα και περιστασιακά σε πρατήρια υγρών καυσίμων. Είπαν οι αστυνομικοί ότι εντόπισαν ένα τίζερ, έναν ηλεκτρικό εκενωτή, ενώ μετά από υπόδειξη της συζύγου του βρέθηκε ένα πτυσσόμενο γκλοπ, καθώς και φυλάδια από πολιτικό κόμμα και πιο συγκεκριμένα της Χρυσής Αυγής. Την ίδια ώρα το πρωί δόθηκε εντολή από τον εισαγγελέα να
γίνουν έρευνες. Συγγνώμη, Δημήτρη, πριν πάμε στις έρευνες, η γυναίκα του δράστη είπε χαρακτηριστικά ότι με είχε πάρει τηλέφωνο ο σύζυγός μου και μου είχε πει να τακτοποιήσω το σπίτι και να κρύψει κάποια συγκεκριμένα αντικείμενα. Δεν έχει υποθεί κάτι τέτοιο. Αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι η καθυπόδειξη του κυρίου, του 45χρονου, είπε στη σύζυγό του: κάνε αυτό, ξεφορτώσου τα. Και αυτό βέβαια το είπε στους αστυνομικούς. Δεν ξέρω αν πήρε τηλέφωνο εκείνη την ώρα ή κάποια άλλη στιγμή νωρίτερα. Αυτό δεν το γνωρίζουμε καθόλου. Πάντως, αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι την εντολή του εισαγγελέα. Ναι, πριν πάμε εκεί, μείνε μαζί μας. Θέλω στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι δήλωσε και στο Sky 100,3 σήμερα ο φίλος του Παύλου Φίσα για το πώς έγιναν τα πράγματα. Καταρχά, θέλω να ξεκαθαρίσω ένα πράγμα. Ναι. Το ζήτημα είναι πολιτικό και όχι ομαδικό. Ασχολούμαστε με τη μουσική. Στο μαγαζί που καθίσαμε, για να μην σα το πολυλογώ, από πίσω μα καθόντουσαν δύο μέλη τη Χρυσή Αυγή. Υπήρχε μια ένταση μεταξύ του φίλου μου και αυτών, αλλά ούτε νεκτική, ούτε τσακωθήκανε. Του τύπου κοιταζόμαστε στα μάτια και δεν γουστάρουμε ο ένα τον άλλον. Ξαφνικά λοιπόν αυτοί άρχισαν να στέλνουν μηνύματα. Βγήκαν έξω και φύγανε από το μαγαζί. Βγήκαμε για να συμπαραστούμε σε ένα φίλο μα, ο οποίο είχε δηλητηρίαση και ήθελα να τον πάω σπίτι. Να βγούμε έξω γιατί δεν ένιωθε καλά όπως και να έχει. Είχαν μπαστακωθεί στα αυτοκίνητά μας, φορούσαν δερμάτινα γάντια. Δύο άτομα, ένας από αυτούς κρατούσε ρόπαλο. Τρίτο άτομο από αυτούς, καραφλός, ψηλός, στρατιωτικά παντελόνια ασπρόμαυρα, μπότες, γκέτες και μαύρες μπλούζες. Λοιπόν, το τρίτο άτομο ανελιπώς έπαιρνε τηλέφωνα, δηλαδή τον βλέπουμε το τρίτο τηλέφωνα. Ήρθε ένας άνθρωπος με ένα μηχανάκι, λέγοντας μας ψέματα, το μάθαμε τώρα στη Γαδά, ότι είναι αστυνομικός και ότι θα λήξει το συμβάν. Πήγαινε, μίλαγε με αυτούς και ερχότανε σε εμάς. Ξαναπήγαινε σε αυτούς, ξαναερχότανε σε εμάς. Μας είπε κάποια στιγμή το θέμα ότι έχει λήξει και ότι μπορούμε να φύγουμε. Βγήκαμε λοιπόν στη γωνία της Τσαλδάρης, στο φανάρι, για να πάμε στο περίπτερο να πάρουμε μια πύρα και να κάτσουμε σαν ανθρώπι έξω να κάνουμε το χαβαλέ μας. Ξαφνικά λοιπόν μαζευτήκανε. Τουλάχιστον 30 με 40 άτομα, μηχανάκια με δικάβαλα, αυτοκίνητα με 4-5 άτομα μέσα. Αυτός που τον δολοφόνησε, σταμάτησε στο φανάρι και τον ερώτησε: είναι αυτή η οδός που ψάχνω? Του απάντησε ο αποφανών: ναι, φίλε, αυτή είναι η οδός. Ξαφνικά κατεβήκαν από τα μηχανάκια. Οι Δίας δεν είχαν καμία εντολή να μην ανακατευτούν. Ανακατευτήκαν από την πρώτη στιγμή. Ήταν μόνο 4 άτομα και την πέσανε οι Δίας σε 40 άτομα. Δεν μπορούν όμως 4 άτομα να κάνουν καλά 30-40 άτομα. Πήγαμε από την επόμενη πλευρά της Ταλάρη λοιπόν, να πάμε στο περίπτερο να πάρουμε την πύρα. Ξαφνικά αρχίσανε να μας βρίζουν και να μας λένε κότες και αρχίσανε να μας κυνηγάνε. Αρχίσαμε να τρέχουμε. Ο φίλος μου λοιπόν, ο οποίος έμεινε τελευταίος πίσω, δεν μπορούσε να τρέξει αυτός μαζί μας, όχι επειδή ήμασταν κότες, αλλά επειδή ήμασταν μόνο 7 άτομα και 2 γυναίκες. Είχαμε μαζί μας και γυναίκες. Έμεινε πίσω, τον πιάσανε, δεν καταφέρανε να τον ρίξουνε. Αυτός που τον δολοφόνησε, δεν τον δολοφόνησε επειδή ήταν κάτος και δεν έπρεπε να δολοφονήσει. Τον δολοφόνησε επειδή τον εφάραγε και δεν μπορούσε να ρίξει κάτω ένα θηρίο. Και το θηρίο τον εφάραγε ανελιπώς. Οπότε για να γλιτώσει από τα χέρια του, τον εμαχαίρωσε 2 φορές και όχι 3. Μία φορά στην καρδιακή χώρα και μία φορά στην κοιλιακή. Ήταν ζωντανός για 20 λεπτά. Το ασθενοφόρο έρθε μετά από 50. Ακούσαμε τη συγκλονιστική μαρτυρία του φίλου του Παύλου Φίσα για το πώς έγιναν τα πράγματα. Σε λίγο θα συνδεθούμε με το Κερατσίνι, όπου συγκεντρώνεται κόσμος και αφήνει λουλούδια στο σημείο που έγινε η δολοφονία του Παύλου Φίσα. Θα συνδεθούμε σε λίγο με το σημείο και τον Γιώργο Κρατημένο. Δημήτρη Καραστεφανή, είχαμε μείνει στις έρευνες τώρα της αστυνομίας, στα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Τι ψάχνουν ακριβώς εκεί? Ψάχνουν για εγκληματικά όργανα, για όπλα? Οτιδήποτε. Οτιδήποτε που θα μπορούσε να ενοχοποιήσει τα μέλη που βρίσκονται εκεί, είναι υπεύθυνοι. Να σας πω ότι έγιναν αυτή την ώρα, μάλλον γίνονται έρευνες στον Πειραιά και είχαμε έρευνες στα κεντρικά γραφεία στη Μεσογείον, στη Δηληγιάννη, στον Άλυμο, την Νίκαια, το Νέο Ηράκλειο, όπου δεν εντοπίστηκε μέχρι αυτή την ώρα κάτι επιλείψιμο για την αστυνομία. Mm-hmm. Θα συνεχιστούν οι έρευνες, ενώ εχθές, αργά το βράδυ, ενημερωθήκαμε ότι έγιναν 15 τουλάχιστον προσαγωγές στο Πέραμα και μάλλον σχετίζεται με την επίθεση που είχαμε των μελών της Χρυσής Αυγής σε μέλη του ΚΚΕ. Θα δούμε ποια είναι το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης έρευνας. Είχαμε 15 τουλάχιστον προσαγωγές χθες το βράδυ πριν τη δολοφονία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Μάλλον μείνετε όλοι μαζί μας γιατί οι πληροφορίες τρέχουν και το ρεπορτάζ συνεχίζεται. Να βρούμε τώρα τον Γιώργο Κρατημένο που βρίσκεται στο Κερατσίνι. Όπου βλέπουμε, Γιώργο, υπάρχει και γνωρίζουμε μάλλον ότι υπάρχει κόσμος συγκεντρωμένος εκεί στην περιοχή. Δώσε μας και εσύ τις δικές σου πληροφορίες από το ρεπορτάζ. Τι έχει συμβεί από το πρωί σύμφωνα με όλα αυτά που σου έχει πει ο κόσμος που έχεις μιλήσει? Έχω.
Οργή, αγανάκτηση και θλίψη. Αυτά είναι τα συναισθήματα που επικρατούν εδώ στο Κερατσίνι. Εύα, από νωρίς το πρωί, εκατοντάδες μπορούν να πούμε ή και χιλιάδες άνθρωποι έχουν έρθει στο σημείο που βρήκε τραγικό θάνατο. Δολοφονήθηκε άγρια ο 34χρονος μουσικός. Μπορείτε να δείτε εδώ κάποια λουλούδια που άφησαν στη μνήμη του, κάποια σημειώματα, κεριά. Είναι πραγματικά συγκλονιστικές οι στιγμές που έχουμε ζήσει εδώ. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που ήρθαν να αφήσουν τα λουλούδια. Κάποιοι κλαίγαν, κάποιοι φίλοι του, κάποιοι όσοι το γνώριζαν από τη μουσική του. Θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν μαρτυρίες που λένε ότι ο 34χρονος την ώρα που δέχθηκε τα χτυπήματα ήταν ζωντανός και ο ίδιος μάλιστα εξηγούσε στους αστυνομικούς, φώναζε στους αστυνομικούς να κυνηγήσουν τον δράστη. Βλέπετε ήδη πίσω μου υπάρχει κόσμος αυτή την ώρα, συγκεντρώνεται κόσμος, έχουν απλωθεί και κάποια πανό. Στις 6 το απόγευμα έχει συγκέντρωση διαμαρτυρίας εδώ στο σημείο. Αν θέλεις όμως, Εύα, να πάρουμε και τα πράγματα από την αρχή. Ήταν περίπου 11.30 ώρα όταν είχε ολοκληρωθεί ο αγώνας του ποδοσφαίρου εδώ στο Κερατσίνι. Βλέπανε το ποδόσφαιρο σε μια καφετέρια που βρίσκεται στην οδό Κεφαλινίας, στο βάθος με τη βοήθεια του Δημήτρη Χαϊδίου, του Κονολύπτηνας, μπορούμε να δούμε. Βλέπαν λοιπόν εκεί τον αγώνα η παρέα του 34χρονου, ένα φιλικό ζευγάρι, ο ίδιος, οι φίλοι του και μερικοί φίλοι τους ακόμα. Βγαίνοντας λοιπόν από την καφετέρια, ήδη τους περίμεναν κάποιοι άνδρες ντυμένοι με στρατιωτικά. Άρχισαν να τους κάνουν φραστική επίθεση. Ωστόσο, η παρέα επιτάχυνε το βήμα της, βγήκε απέναντι στην Παναγή Τσαλδάρη, προσπάθησε να απομακρυνθεί. Ωστόσο, στο σημείο εδώ, περίπου 50 μέτρα μακριά από το σημείο που βρισκόμαστε, αναγκάστηκε να έρθει σε σύγκρουση, σε επαφή με τους άνδρες. Λοιπόν, ακούσαμε όλα αυτά. Θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε τη σύνδεσή μας. Τι μας είπε ο Γιώργος κρατημένος μέχρι τώρα? Μας είπε ότι ξεκίνησε ο συγκεκριμένος αγώνας. Γιώργο, σε ακούμε και πάλι. Ότι ξεκίνησε λοιπόν η διαφωνία μεταξύ τους για τα αθλητικά και στη συνέχεια πώς κατέληξε? Αν μου επιτρέπεις, Εύα, οι περισσότερες πληροφορίες λένε ότι δεν υπήρχε διαφωνία για τα αθλητικά. Μέσα στο καφετέρια, κάποιοι λένε ο πατέρας του θύματος λέει ότι μιλούσαν μεταξύ τους η παρέα για τη Χρυσή Αυγή, μιλούσαν επικριτικά εναντίον της και γι' αυτό ακριβώς υπήρξε ένα πρώτο μικρό επεισόδιο. Οι φίλοι του 34χρονου λένε ότι δεν υπήρξε κανένα επεισόδιο μέσα στην καφετέρια. Ναι. Απλώς επειδή το ντύσιμό τους ήταν διαφορετικό, μουσικοί ήταν οι άνθρωποι, κάποιοι είχαν και ράστα μαλλιά. Αυτό ενόχλησε κάποιους μέσα στην καφετέρια και έτσι ξεκίνησε η ιστορία. Βγαίνοντας λοιπόν, έφτασαν στην Παναγή Τσαλδάρη, αυτό που λέγαμε πριν. Προσπάθησαν να απομακρυνθούν, ωστόσο ο 34χρονος μαζί και κάποιοι φίλοι του προσπάθησαν να προστατεύσουν τις γυναίκες της παρέας. Στο σημείο που βλέπετε ακριβώς πίσω μου, 30-40 μέτρα από το σημείο που βρισκόμαστε εδώ, αναγκάστηκε να έρθει σε επαφή μαζί τους, άρχισε μάχη σώμα με σώμα, προσπάθησε να διαφύγει, κατάφερε να φτάσει μέχρι αυτό το σημείο που βρισκόμαστε εδώ και εκεί διαπιστώνει ότι κατεβαίνει ένας άνδρας μέσα από ένα Nissan. Κάποιοι λένε ότι έκανε και αναστροφή πάνω στην Παναγή Τσαλδάρη. Κατέβηκε λοιπόν και μαχαίρωσε εμψυχρό τον 34χρονο στην κοιλιά και στην καρδιά. Το συγκλονιστικό είναι ότι κάποιοι αυτούτες μάρτυρες λένε ότι ο ίδιος ο 34χρονος σήκωσε την μπλούζα του, άρχισε να φωνάζει ότι με μαχαιρώσανε, συλλάβετε τον και τότε άρχισε να κινητοποιείται η αστυνομία. Αν θέλεις, Εύα, μπορούμε να μιλήσουμε και με κάποιους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ από νωρίς το πρωί. Βέβαια. Να μας πούνε τη γνώμη τους. Δεν ξέρω. Ήσασταν εδώ, το γνωρίζατε, 34χρονο? Όχι, δεν τον ήξερα το παλικάρι. Τι ακούσατε, πώς αισθάνεστε τώρα με όλα αυτά που έχουν συμβεί στην περιοχή σας? Δεν είναι όλο πράγμα αυτό, στεναχωρηθήκαμε όλοι. Ήρθατε εδώ, αφήσατε, βλέπω, κάποια λουλούδια πριν? Αφήσαμε ένα τριανταφυλάκι. Εύα, αν μου επιτρέπεις. Ναι, ναι, Γιώργο. Εύα, αν μου επιτρέπεις, δίπλα μας είναι και ο δήμαρχος του Κερατσινίου. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί άκουσα και στο ραδιόφωνο ότι ο δήμαρχος Κερατσινίου, και να τον κολασορίσουμε κοντά μας, είπε ότι γνώριζαν και αυτοί ότι ήταν μέλη της Χρυσής Αυγής. Όχι μόνο ο δράστης, αλλά και οι υπόλοιποι που δημιούργησαν την κατάσταση αυτή. Να τον ακούσουμε. Κύριε Δημάρχε, νωρίτερα δηλώσατε ότι ήταν γνωστοί οι μέλη της Χρυσής Αυγής και οι δράστες και η ομάδα των ανδρών που ξεκίνησε η φασαρία νωρίτερα, αλλά και ο δράστης. Όταν ήρθα στο χώρο εχθές το βράδυ, μετά τη λήξη του αγώνα, του ποδοσφαιρικού, δεν βρήκα βέβαια εδώ ούτε το θύμα ούτε τους δράστες. Απλώς ήταν οι περίοικοι και κάποιοι αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι ουσιαστικά μου είπαν ότι ήταν κάποια γνωστά μέλη της Χρυσής Αυγής μέσα στην ομάδα αυτή
των συμπλεκόμενων, των ανθρώπων που είχαν προβεί σε αυτή την πράξη. Και τους αναγνώρισαν να δώσει οι πολίτες ότι ήταν γνωστά μέλη της Χρυσής Αυγής. Ήταν γνωστοί δηλαδή. Ναι. Εδώ πάντως από το πρωί έχουμε παρατηρήσει ότι έχουν έρθει πάρα πολλοί κόσμος εδώ στο σημείο. Όλο το Κερατσίνο μπορούμε να πούμε χωρίς υπερβολές ότι είναι στο πόδι. Και αν Γιώργο. Και αν να προσθέσουμε, και αν γνώριζαν, για να μείνουμε λίγο στο θέμα, αν τα μέλη αυτά τα οποία ο Δήμαρχος μας είπε ότι γνώριζε ότι ήταν μέλη της Χρυσής Αυγής, αν είχαν συμπλακεί και στο παρελθόν, αν είχαν δημιουργηθεί περιστατικά στις προηγούμενες μέρες. Εγώ αυτό θέλω να σας πω, ότι εδώ είμαστε μια ήσυχη γειτονιά. Δεν έχει έδρα η Χρυσή Αυγή, δεν υπάρχει ούτε τοπική οργάνωση, ούτε κάποια συγκεκριμένη, εδράζεται κάποια συγκεκριμένη δραστηριότητα. Απλώς γνωρίζουμε ότι κάποιοι πρόσκειται στην Χρυσή Αυγή. Κατά καιρούς τους έχουμε δει με ομάδες που περιπολούν έτσι τους χώρους της γειτονιάς του Πειραιά. Είναι και από το Κερατσίνι. Πιθανότατα για αυτό το λόγο αναγνωρίστηκαν εδώ από τους αυτόπτες μάρτυρες που, όπως σας ανέφερα εχθές, μου κατέθεσαν το γεγονός. Και έτσι ακριβώς το μετέφερα και στα μέσα ενημέρωσης, το δημοσιοποίησα. Όμως να ξέρετε ότι εδώ πραγματικά είναι ανάστατη η γειτονιά. Γιατί δεν είμαστε συνηθισμένοι, βέβαια όχι σε τέτοιου είδους εγκλήματα μόνο, αλλά και γενικότερα στην παρουσία αυτών των φασιστοειδών παρακρατικών από έτσι οργανώσεων, οι οποίες δεν ξέρω, χωρίς λόγο, χωρίς αιτία και αφορμή που λένε, έτσι αφαίρεσαν μια ανθρώπινη ζωή. Αφαίρεσαν τη ζωή από έναν νέο άνθρωπο. Γιατί ίσως να είπε. Εγώ δέχομαι ότι ίσως και να ερωνεύτηκε, ίσως και να άσκησε κάποια κριτική πέρα από τα ιωθώτα. Να ξεπέρασε τα σκάμενα. Και τι έγινε, πρέπει να τον σκοτώσουμε τον άνθρωπο αυτόν. Δηλαδή, πού θα φτάσουμε, αν αυτό είναι θριαλίδα για όλη την υπόλοιπη επικράτεια. Καταλαβαίνετε λοιπόν, σαν Έλληνες, πως πρέπει όλοι να ανησυχούμε αν αρχίσουμε και ζούμε τέτοια γεγονότα. Και υπάρχει διάχυτη λοιπόν, ανησυχία. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Θα ήθελα, Δήμαρχε, λίγο τι σας είπε ο κόσμος και τη δική σας άποψη από αυτά που κουβεντιάσατε μαζί τους για την στάση, για τη συμπεριφορά της αστυνομίας. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και διαφορετικές πλευρές. Άλλες μαρτυρίες λένε ότι η κοπέλα, το ακούσαμε και από τον πατέρα, ζήτησε τη βοήθεια και είπαν είναι πολλοί, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Και άλλοι λένε ότι αργότερα η ομάδα Δίας κινήθηκε πιο άμεσα. Τι συμπέρασμα έχετε βγάλει εσείς? Εγώ η εικόνα που έχω είναι ότι έκανε το καθήκον της και να ξέρετε ότι εδώ. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να τη φτιάξουμε τη σύνδεση, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά και ενδιαφέροντα και τα όσα μας είπε ο κύριος Δήμαρχος, αλλά και ο Γιώργος Κρατημένος. Να βρούμε λίγο τηλεφωνικά, για να δώσουμε και χρόνο στη σύνδεσή μας να επανέλθει, στον Παναγιώτη Παπα-Νικολάου, τον κύριο Παπα-Νικολάου, επίκουρο επιμελητή, συγγνώμη, νευροχειρουργικής κλινικής στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Σε τι κατάσταση ήταν, καλό σας απόγευμα, όταν παραλάβατε τον Παύλο Φίσα? Έγινε και κάποια αναφορά ότι ενδεχομένως να έγινε και να υπήρξε ολιγορία, καθυστέρηση από τη μεριά του ασθενοφόρου? Ναι, θα σας πω. Καταρχήν να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου και στην οικογένεια του εκλειπώντος και στους φίλους του, και πραγματικά να δηλώσω ότι είμαι βαθιά συγκλονισμένος από το συμβάν αυτό. Δυστυχώς εμείς έχουμε έτσι μια μακρά παράδοση υποδοχής θυμάτων βίας, αν μου επιτρέψετε από δύο λόγια μετά. Σύμφωνα με τις αναφορές των συναδέλφων που εφημέρευαν, ο άτυχος Παύλος προσκομίστηκε λίγο μετά τις 12.30. Δυστυχώς ήταν ήδη άσφυγμος όταν έφτασε στο νοσοκομείο. Δεν είχε σφυγμό καθόλου δηλαδή. Και είχε δύο τραύματα στην προστινή μεριά του κορμού. Ένα προς τα αριστερά στο πέμπτο μεσοπλεύριο διάστημα περίπου και ένα πιο κεντρικά λίγο πιο κάτω από το στέρνο. Μάλιστα, οι συνάδελφοι αναφέρουν το δεύτερο ειδικά έτσι, χτύπημα. Έδειξε ότι ο όποιος δράστης έκανε προσπάθεια να στρίψει κιόλας το μαχαίρι. Δεν το κάρφωσε απλά. Βέβαια, αυτά θα τα διευκρινίσει καλύτερα και πιο επίσημα η ιατροδικαστική έκθεση, φαντάζομαι, που είναι πιο αρμόδια. Έγιναν επίμονες προσπάθειες ανάνυψης, που δυστυχώς δεν απέδωσαν, παρόλες τις προσπάθειες που έκαναν οι συνάδελφοι. Όσον αφορά το ΕΚΑΒ, εγώ να πω ότι μερικές φορές και δικαιολογημένα, όταν έχουμε την αγωνία μας κάπου, μπορεί ο χρόνος να μας φαίνεται μεγαλύτερος από ό,τι πραγματικά είναι. Όμως το ΕΚΑΒ έχει πρόβλημα. Αυτό πρέπει να το πούμε και το φωνάζουμε εδώ και καιρό και δεν αυτό το ξέρουμε και το έχουμε αναδείξει. Αλλά να μείνουμε λίγο στο περιστατικό αυτό. Ναι. Ναι, όχι. Άρα υπήρξε, λέτε εσείς, άμεση αντίδραση. Υπόψη σας, λοιπόν, ότι το ΕΚΑΒ
δυστυχώς πολλές φορές καθυστερεί, mm-hmm. γιατί έχει έλλειψη ασθενοφόρων και πληρωμάτων, και μάλιστα ότι οι κινητές μονάδες του ΕΚΑΒ δεν έχουν γιατρούς για να τις τελεχώσουν. Συνοδεύουν βαριά διασωληνωμένους ασθενείς με τα στενοφόρα του ΕΚΑΒ γιατροί των νοσοκομείων, mm-hmm. πράγμα που είναι και παράνομο και επικίνδυνο. Μάλιστα. Το λέω γιατί να απαντήσω στην ερώτησή σας. Ναι. Πείτε μου. Λοιπόν, όχι κύριε Παπα-Νικολάου, ήσασταν σαφέστατος. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Μια κουβέντα πολύ. Μόνο επιτρέπετε, κυρία Αντωνοπούλου, ναι. για να μην δεν σας κάνω κατάχρηση του χρόνου σας. Όχι, όχι, αλλήμον, είναι σας πολύ ακούμε. Σημαντικό. Ναι. Όλοι είμαστε σοκαρισμένοι και συγκλονισμένοι, αλλά δυστυχώς εμείς έχουμε πικρά εμπειρία. Φωνάζουμε εδώ και 3 χρόνια. Έχουμε δεκάδες ανθρώπους νοσηλεύσει αλλοδαπούς, οι οποίοι έχουν υποστεί επιθέσεις και αναφέρουν ότι είναι επιθέσεις από ομάδες του ίδιου πολιτικού χώρου. Δεν θα ξεχάσω μια περίπτωση πέρσι, ένας φοιτητής νέος Αιγύπτιος, με ελληνική υπηκότητα μάλιστα, ο οποίος δέχτηκε τέτοια επίθεση στην πλατεία Αττικής και νοσηλεύτηκε σε εμάς, ο οποίος έχασε το μάτι του. Έχετε δηλαδή καταγγελίες, κύριε Παπα-Νικολάου, όχι και εσείς. Καταγγελίες, μαρτυρίες, τέλος πάντων, οι άνθρωποι που έρχονται στο νοσοκομείο για να νοσηλευτούν και σας λένε ότι από την ίδια παράταξη, από το ίδιο πολιτικό κόμμα ναι, στην ναι, ουσία, βεβαίως, έχουν δεχτεί αντίστοιχα επιθέσεις. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που μας λέτε. Μα δεν είναι καινούριο. Το έχει απασχολήσει την κοινή γνώμη και στο παρελθόν. Σαφέστατα, αλλά έχει άλλη χρειά να το επισημαίνετε εσείς από την ιατρική άποψη. Έχετε δίκιο. Και μάλιστα. Εγώ πιστεύω, αν με επιτρέπετε να πω και μια γνώμη σαν πολίτης, μια ναι. που με πήρατε, mm-hmm. ότι δυστυχώς αυτές οι ομάδες, εκμεταλλευόμενοι ανοχή, εκπαιδεύτηκαν πάνω στους Πακιστανούς και επίσης εκπαιδεύτηκαν και στην ατιμορρησία. Σας υπενθυμίζω ότι μέχρι χθες κιόλας γνωστοί παράγοντες της πολιτικής και της δημοσιογραφίας τους mm-hmm. αποκαλούσαν σοβαρή δύναμη που μπορεί να κυβερνήσει κιόλας. Μάλιστα. Δεν ξεχνάμε αυτά. Λοιπόν, κύριε Παπα-Νικολάου, πάρα πολύ εύστοχο το σχόλιο σας. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και να επιστρέψουμε τώρα στο Κερατσίνη και στο Γιώργο Κρατημένο. Είχαμε κουβέντα για το πώς λειτουργήσε τελικά η αστυνομία και το τι είπε ο κόσμος πάνω σε αυτό. Γιώργο, κύριε Τζανή. Πράγματι, ο κύριος Τζανής. Καταλαβαίνετε λοιπόν, σε μια έσχυγη γειτονιά, ένα τέτοιο ακραίο φαινόμενο δεν μπορεί παρά να προκαλέσει αναστάτωση, αγωνία και πάνω απ' όλα θλίψη. Θλίψη, έχασε τη ζωή του ένας νέος άνθρωπος, άδικα, 34 χρονών. Ένα αξιόλογο παιδί, ένας αξιόλογος πολίτης, με τις ανησυχίες του τις καλλιτεχνικές, με τη δημιουργία του την πολιτιστική. Λοιπόν, βλέπετε ξαφνικά, ζούμε ένα φαινόμενο, πιστεύω πανελλαδικά, δεν ξέρω αν υπάρχει προηγούμενο τέτοιου πολιτικού εγκλήματος. Γιατί περί πολιτικού εγκλήματος. Μάλιστα. Λοιπόν, μένουμε πάντα στο σημείο και στο Γιώργο Κρατημένο θα επιστρέψουμε και πάλι. Όχι, Γιώργο, είναι λίγο προβληματική η σύνδεση, αλλά έχουν ιδιαίτερη ουσία αυτά που μας είπατε. Κλείνοντας, Γιώργο, να δούμε λίγο, μίλησες με κόσμο. Δώσε μας λίγο ακόμα από αυτά που σου είπανε και κυρίως θέλω από τις μαρτυρίες για το πώς έγινε και το τι έγινε. Να μείνουμε σε αυτό. Πόσο γίνεται το περιστατικό. Εμένα πάντως σε όλες τις μαρτυρίες, με όλους τους ανθρώπους που μίλησα, το πιο συγκλονιστικό είναι η μαρτυρία ενός ανθρώπου που δεν ήθελε να γίνει γνωστό το όνομά του, που έλεγε ότι σήκωσε, το είπαμε και νωρίτερα, αλλά νομίζω ότι έχει αξία να το αναφέρουμε και πάλι. Το θύμα, ο 34χρονος, είχε δεχθεί τις μαχαιριές, δύο όπως λέει ο φίλος του, μία στην κοιλιά και μία ναι. κοντά στην καρδιά. Δεν είχε καταλάβει, ο κόσμος δεν είχε καταλάβει, όσοι βρίσκονταν εδώ, οι αυτόπτες μάρτυρες δεν είχαν καταλάβει τι είχε συμβεί. Ο ίδιος λοιπόν ναι. Το θύμα, ο 34χρονος, σήκωσε την μπλούζα του και έδειχνε τα τραύματά του για να καταλάβει ο κόσμος τι έχει γίνει. Και άρχισε να φωνάζει ότι αυτός είναι ο δράστης, κυνηγήστε τον. Και έτσι ξεκίνησε η αστυνομική και μάλιστα μια γυναίκα, όπως λένε οι πληροφορίες εδώ. Και μάλιστα ανέφερε όχι και μαχαίρι, ρε παιδιά. Αυτό λένε οι αυτόπτες μάρτυρες εδώ. Αυτή ήταν η φράση που είπε η γυναίκα αστυνομικός της ομάδας Δίας. Έβγαλε όπλο και ακινητοποίησε τον 45χρονο δράστη. Να πούμε ότι το μαχαίρι βρέθηκε λίγη ώρα αργότερα δίπλα σε μια ρόδα αυτοκινήτου. Πάντως εδώ ο κόσμος έχει πραγματικά συγκλονιστεί. Από νωρίς το πρωί βλέπουμε κόσμο να έρχεται εδώ στο σημείο. Είναι γεμάτο, ένα σημείο γεμάτο από κόσμο συνεχώς. Έρχονται άνθρωποι φίλοι του, γνωστοί του, απλοί κάτοικοι του Κερατσινίου. Όπως έρχονται και θαυμαστές του που ακούγαν τη μουσική του, mm-hmm. τη μουσική ραπ όπως λέγαμε νωρίτερα. Σε λίγη ώρα να πούμε ότι έχουν στηθεί ήδη κάποια πανό. Θα γίνει μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας σε αυτό εδώ το τον σημείο. Κατοίκο. Ήδη αυτοκίνητα περνούν με τουντούκες. Mm-hmm. Και θα γίνει μια συγκέντρωση διαμαρτυρία στον κατοίκο. Λοιπόν, Γιώργο. Και με το Συμβουλίο και του
όλο το Δημοτικό Συμβούλιο την παρουσία. Να ευχαριστήσουμε. Δεν ξέρω αν άκουσες, Εύα, από τον κύριο Δήμαρχο. Το άκουσε και τον κύριο Δήμαρχο. Εσένα θα σε ξαναβρούμε στην συνέχεια. Σε αφήνουμε μόνο προς το παρόν και στο σημείο αυτό θέλω να ακούσουμε τι δήλωσαν οι κάτοικοι της περιοχής στους δημοσιογράφους του Sky. Κάποιοι το χτυπήσανε και φύγανε. Τίποτε άλλο, τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Τώρα... Είδατε ένα αυτοκίνητο εδώ πέρα παρκαρισμένο. Ήταν ένα αυτοκίνητο παρκαρισμένο ανάποδα. Ανάποδα. Ναι, ένα Νισάν Πριμέρα. Το παρέμεινε εδώ πέρα μέχρι το τέλος. Παρέμεινε το αυτοκίνητο μέχρι το τέλος, τώρα δεν ξέρω. Μετά αργότερα πρέπει να ήρθαν και να το πήραν. Αυτοκίνητο. Απέναντι, είδατε ανθρώπους οι οποίοι φορούσαν μαύρες φανέλες και ρούχα. Δεν είδα το περιστατικό, όχι, δεν είδα το. Άκουσα τις φωνές και είδα το. Άνοιξα το παράθυρα μου και είδα το γεγονός. Δεν είδατε εσείς κάποιους από τους δράστες, δεν μπορείτε να. Όχι, δεν έχω δει. Όχι, ούτε σε χώρο ούτε σε τίποτα. Απλώς είδα το παλικάρι που ήταν εδώ πεσμένο. Ακούσαμε ότι έγινε μια συμπλοκή, κάποιοι το χτυπήσανε, έφαγε δύο μαχαιριές, τίποτα παραπάνω. Τέσσερα παιδιά του Δίας είχαν έρθει και η κοπελίτσα φώναξε μια κοπέλα. Αυτόν πιάστε τον, γιατί ήρθε στο αντίθετο ρεύμα με το αυτοκίνητο. Αυτός ήταν και τον πιάσανε. Οι υπόλοιποι από τη συμπλοκή είχαν φύγει. Είχαν εξαφανιστεί. Κρατούσαν στα χέρια τους ρόπα, αλλά κάτσε τι. Εγώ δύο είδα μέσα σε ένα στενό. Αλλά μετά παρουσιαστήκανε πολύ. Λοιπόν, τηλεφωνικά τώρα θα βρούμε το Στράτο Μπαλή που βρίσκεται στο Μέγαρο Μαξίμου. Καθώς, Στράτο, καλό σου απόγευμα. Έχουμε τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον κύριο Βενιζέλο, βεβαίως στη σκιά της δολοφονικής επίθεσης των 34χρονων Παύλο Φίσα. Καλό απόγευμα, Εύα, κυρίες και κύριοι. Από τη μία και τέταρτα εξέλιξη συνάντηση που, όπως πολύ σωστά είπες, γίνεται στη σκιά αυτή της στιγερής δολοφονίας. Μια δολοφονία η οποία έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη ανησυχία στην κυβέρνηση. Έγινε αρκετή συζήτηση, είπαμε, πληροφορίες το πρωί στην πρωινή σύσκεψη εδώ στο Μεγάλο Μαξίμου για το θέμα. Θα πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες, ώρες, αποφάσεις της κυβέρνησης, οι οποίες θα κινηθούν σε τρία επίπεδα. Στο κεντρικό μήνυμα το οποίο βγαίνει από το Μεγάλο Μαξίμου είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει ψυχραιμία και σύνεση και από εκεί και πέρα να ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις. Σε πολιτικό επίπεδο, η κυβέρνηση απευθύνει ένα κάλεσμα προς όλες τις δυνάμεις του δημοκρατικού τόξου, με το οποίο ζητά να ληφθούν αποφάσεις και γιατί όχι και σε κοινή βάση, και γι' αυτό υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που λένε ότι μπορεί τις επόμενες ώρες να υπάρξει μια πρωτοβουλία μεταξύ των ίδιων των κομμάτων πλέον σε κομματικό επίπεδο, για να υπάρξει μια γενικότερη συζήτηση για το θέμα της Χρυσής Αυγής. Σε αστυνομικό επίπεδο, η εντολή που έχει δοθεί είναι ότι θα πρέπει να ενταθούν οι έρευνες κυρίως στην περιφέρεια, όπου εκτιμούν, εκεί που πιστεύουν ότι υπάρχουν πυρήνες της Χρυσής Αυγής που δεν μπορούν να ενταθούν. Και σε δικαστικό επίπεδο, καθώς σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, τον κύριο Αθανασίου, ο κύριο Ζένδιας, όπως ακούσαμε, προανήγγειλε την τροποποίηση του ποινικού κώδικα, συγκεκριμένα άρθρα το 187 και το 195, για εγκληματική οργάνωση και ένοπλη ομάδα. Οι πληροφορίες λένε πως θα υπάρξουν συγκεκριμένες προσθήκες με τις οποίες θα διευρύνεται το εύρος των αδικημάτων που θα περιγράφονται. Δηλαδή θα πρέπει να περιμένουμε ακόμη και περιγραφή για άοπλες ομάδες. Και γι' αυτό ήταν η αναφορά του κυρίου Δένδια στην τελευταίο επεισόδιο στο Μελιγαλά, δεν ήταν καθόλου τυχαία. Πρέπει να σου πω ότι από εκεί και πέρα η συνάντηση φαίνεται πως ένα σημαντικό κομμάτι θα αφιερωθεί στο θέμα, γιατί μόλις πριν από λίγα λεπτά έφτασαν εδώ ο κύριος ο Υπουργός Γενικής Μεταρρύθμισης, Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Σταϊκούρας. Μπήκαν στο Μέγαρο Μαξίμου με διαφορά 2-3 λεπτών. Επισήμως και πριν γίνει το στιγερό έγκλημα, η σημερινή συνάντηση ήταν προγραμματισμένη μετά τις επαφές του κυρίου Σαμαρά στις Βρυξέλλες, καθώς υπάρχουν αρκετά θέματα που πρέπει να κλείσουν με τη διαθεσιμότητα κυρίως πριν την έλευση της Τρόικας στα τέλη του μήνα. Αυτά προς το παρόν, η συνάντηση ακόμη δεν έχει τελειώσει και δεν υπάρχει κάποια ένδειξη από ό,τι βλέπω ότι θα τελειώσει τώρα κοντά. Οπότε μόλις τελειώσει και στη διάρκεια της εκπομπής μας θα συνδεθούμε και πάλι μαζί σου για οτιδήποτε προκύπτει. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν, Στράτο Μπαλή. Τις υπόλοιπες πολιτικές αντιδράσεις θα τις δούμε σε λίγο με τη βοήθεια του Αντώνιο Τζολέτου και του πρόδρομου Παπαϊλιόπουλου. Θέλω όμως, καλωσορίζοντας τον Νίκο Ξηδάκη, αρχισυντάκτη στην εφημερίδα Καθημερινή, ένα πρώτο σχόλιο, Νίκο, για αυτό το οποίο έχει συμβεί, το τραγικό γεγονός. Νομίζω δυστυχώς μπορούμε να πούμε ότι είναι η κορύφωση μιας αλυσίδας γεγονότων και μιας αποθράσινσης, μιας εγκληματικής συμμορίας, η οποία κλιμάκωσε την παρουσία της τον τελευταίο καιρό και ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες.
Και φτάνουμε σε αυτό το συγκλονιστικό γεγονός, το οποίο πρέπει να το δούμε με μεγάλη σοβαρότητα και μεγάλη νυφαλιότητα. Η δημοκρατία προσφέρει χώρο και ανοχή σε όλους τους πολίτες, σε όλες τις απόψεις, αλλά όχι σε αυτούς που θέλουν να καταλύσουν την ίδια τη δημοκρατία. Νομίζω ότι θα πρέπει οι αρνητές της δημοκρατίας, όπως είναι και αρνητές του ολοκαυτώματος, να νιώσουν μετά την ανοχή της δημοκρατίας και το σιδερένιο της χέρι. Νίκο Ξεδάκη, έχουμε πάρα πολλά επεισόδια βίας το συγκεκριμένο καιρό και πολλά από το συγκεκριμένο χώρο, όπως τα επεισόδια στον Μελιγαλά, αυτά που συνέβησαν στο Μελιγαλά, τραυματισμούς. Ναι, αυτά τα επεσήμανε και ο υπουργός, ο κύριος Δένδιας, συνέδεσε προσφυώς αυτές τις εμφανίσεις και στο Μελιγαλά και στα Γιαννιτσά με τις δολοφονικές επιθέσεις ως πρόθεση, όχι ως αποτέλεσμα, στο Πέραμα εναντίον μελών του ΚΚΕ. Το ΚΚΕ αντέδρασε πάρα πολύ συγκρατημένα. Λίγες μέρες μετά, περίπου οι ίδιες ομάδες που είχαν χτυπήσει με μαχαίρια τους Αιγύπτιους ψαράδες και τα μέλη ΚΚΕ, του ΚΚΕ στο Πέραμα, χτύπησαν τον Παύλο, τον μουσικό και σωληνουργό στην επισκευαστική ζώνη του Περάματος. Λοιπόν, υπάρχει και ένα ερώτημα το οποίο θα το κουβεντιάσουμε μετά τις διαφημίσεις, αν θα έπρεπε να υπάρξει νωρίτερα παρέμβαση της δικαιοσύνης και απονομή αυτής, αλλά θα δούμε και τις πολιτικές αντιδράσεις σε λίγα λεπτά από τώρα και αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Στις πολιτικές αντιδράσεις θα πάμε τώρα. Κοντά μας είναι ο Νίκος Χιδάκης, αρχιτέκτης Καθημερινής. Πρόεδρε Παπαγγελόπουλε, να έρθουμε σε εσένα. Ακούσαμε τι μας είπε ο Στράτος Μπαλής για την θέση της κυβέρνησης, αλλά είχαμε και πάρα πολλές αντιδράσεις από κυβερνητικά στελέχη. Βεβαίως και στη Βουλή, αλλά κυρίως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Κεδίκογλου, ο οποίος το μεσημέρι σε δήλωσή του τονίζει πως μετά τα κηρύγματα και τις πράξεις βίας της Χρυσής Αυγής κατά και Ελλήνων πολιτών, φτάσαμε και στη δολοφονία του Παύλου Φίσα από μέλος Χρυσής Αυγής. Πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα που αφορούν πια τη ζωή των Ελλήνων πολιτών, λέει ο κύριος Κεδίκογλου. Η Χρυσή Αυγή πρέπει να αντιμετωπιστεί ως αυτό που πραγματικά είναι, ως μια εγκληματική οργάνωση που στρέφεται κατά της ζωής ξένων αλλά και Ελλήνων πολιτών. Εδώ ουσιαστικά ο κύριος Κεδίκογλου φωτογραφίζει, αν θέλεις, και ακολούθησε και ο κύριος Δένδιας μετά στις δηλώσεις του, που είπε ότι θα υπάρξει κάποια νομοθετική πράξη προκειμένου να αντιμετωπιστούν τέτοια φαινόμενα. Δηλώσεις είχαμε. Ναι, πρόδρομε. Ναι, δηλώσεις είχαμε βέβαια και από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και από τα άλλα κόμματα. Δεν ξέρω αν ο Αντώνης. Και θα μας τα πει τώρα ο Αντώνης, ο οποίος καταδίκασε φυσικά το γεγονός, Αντώνη, αλλά έριξε και τα βέλη του προς την κυβέρνηση. Ναι, καταρχάς πρέπει να σου πω ότι νωρίς το πρωί υπήρχε σύγκληση της γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ με όλα τα μέλη να τονίζουν πως οι όποιες προσπάθειες αποσταθεροποίησης πρέπει να πέσουν στο κενό. Υπήρχε αργότερα και μια ανακοίνωση η οποία αναφέρει πως καλούνται όλοι να απαντήσουν ποιος οπλίζει το δολοφονικό χέρι των ακροδεξιών φασιστών, πόσο βοηθούν στην αντιμετώπιση τους η επίκληση της θεωρίας των δύο άκρων από τα πιο επίσημα χείλη. Πιστεύουν στο ΣΥΡΙΖΑ πως με την κυβέρνηση, με αυτά που λένε, ρίχνουν ράδι στη φωτιά. Άλλωστε και ο κύριος Τσίπρας αναφέρθηκε σε αυτό. Είπε ότι ο Πρωθυπουργός έχει ευθύνες από τη στιγμή που ο ίδιος επικαλείται την ανιστόρητη θεωρία των δύο άκρων. Βεβαίως, ανακοινώσεις είχαμε και από Δημοκρατική Αριστερά. Αναφέρουν πως το χθεσινό δολοφονικό περιστατικό στην Αμφιάλη επιβεβαιώνει την ανάγκη της θεσμικής ασφυξίας που πρέπει να δοθεί στη Χρυσή Αυγή. Ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα τονίζει πως η εγκληματική και δολοφονική δράση της Χρυσής Αυγής έχει στόχο να τρομοκρατήσει τους εργαζόμενους αλλά και την νεολαία, Εύα. Μάλιστα, Αντώνη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και να βρούμε τώρα τηλεφωνικά την Πινελόπη Γκάλιου. Καθώς, Πινελόπη, το τραγικό αυτό περιστατικό της δολοφονίας του 34χρονου Παύλου Φίσα συζητήθηκε από το πρωί, όπως είναι φυσικό, και στη Βουλή. Ακριβώς, έχει επισκιάσει τη συνεδρίαση και όπως ήταν αναμενόμενο έχει προκαλέσει πολλές εντάσεις, κυρίως μεταξύ των κομμάτων, όλων των κομμάτων πλην της Χρυσής Αυγής, καθώς όλα τα κόμματα βάλουν εναντίον της και την κατονομάζουν για τη δολοφονική επίθεση του 34χρονου. Από εκεί και πέρα, το κλίμα που επικρατεί στη Βουλή δείχνει ότι όλα τα κόμματα έχουν στόχο
να πατάξουν με όποιες κινήσεις χρειαστεί και να αντιμετωπίσουν συντονισμένα το φαινόμενο της Χρυσής Αυγής και των συμπεριφορών της. Ένα φαινόμενο που το καταδικάζουν βέβαια όλα τα κόμματα και που δείχνει ότι εντείνεται επικίνδυνα με αποκορύφωμα την αποτρόπαιη χθεσινή δολοφονία. Υπάρχουν επαναλαμβανόμενες λέξεις που περιγράφουν τη Χρυσή Αυγή μέσα στη συνεδρίαση, όπως οργανωμένο έγκλημα, οργανωμένο σχέδιο, εγκληματική οργάνωση. Είναι κάποιες από αυτές που ακούστηκαν και χαρακτηρίζουν τα μέλη της Χρυσής Αυγής. Καθ' όλη τη συνεδρίαση, όπως σας είπα, υπάρχει ένταση, υπάρχει ένα πινκ-πονγκ μεταξύ των κομμάτων και βουλευτών της Χρυσής Αυγής που προσπαθούν να αποκρούσουν τις κατηγορίες εναντίον τους. Να σας πω ότι βέβαια και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, με το που ξεκίνησε το πρωί η συνεδρίαση, καταδίκασε ονομαστικά τη δολοφονία, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση καταδικάζει τη βία που καλλιεργείται και προέρχεται από συγκεκριμένο χώρο αυτών της Χρυσής Αυγής, όπως είπε χαρακτηριστικά, και πρόσθεσε πως όλοι πρέπει να κατανοήσουν ότι η κυβέρνηση θα υπερασπιστεί την νομιμότητα και την κοινωνική ειρήνη. Να σας πω ότι ο κ. Αθανασίου, καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, δέχεται κριτική σχετικά με καθυστερήσεις στο χώρο της δικαιοσύνης και ειδικότερα σε ό,τι αφορά στις δίκες μελών της Χρυσής Αυγής. Mm-hmm. Ο ίδιος παραδέχτηκε αυτές τις καθυστερήσεις και δήλωσε ότι έχει δοθεί εντολή προς τις αρχές να ενεργούν με μεγαλύτερη ταχύτητα. Εύα. Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι δήλωσαν για το θέμα αυτό ο κ. Αθανασίου, ο κ. Βορύδης και ο κ. Παπαδημούλης. Η κυβέρνηση καταδικάζει τη βία που καλλιεργείται και προέρχεται από το συγκεκριμένο χώρο της Χρυσής Αυγής. Το κράτος με αποφασιστικότητα θα υπερασπιστεί αποτελεσματικά την νομιμότητα και την κοινωνική ειρήνη. Και αυτό πρέπει να το κατανοήσουν οι πάντες. Η αντιμετώπιση όμως ανθρώπων οι οποίοι συστηματικά βιοπραγούν, παραβιάζουν την ποινική νομοθεσία, προέρχονται από συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, αυτό, πέρα από το πολιτικό ζήτημα, κύριε Πρόεδρε, γεννά και ζητήματα, κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης, για τα οποία πρέπει να επιληφθεί πλέον η δικαιοσύνη. Όταν οργανωμένα σύνολα ενώνονται για να διαπράττουν κακουργήματα ή πλημελήματα, αυτό λέγεται εγκληματική οργάνωση. Τιμωρείται αυτοτελώς η συμμετοχή, αυτοτελώς η συμμετοχή σε μια τέτοια οργάνωση. Και μάλιστα με κακουργηματικού χαρακτήρα, με ποινές καθήρυξης. Έχει κακουργηματικό χαρακτήρα η πράξη αυτή. Ποια άλλη χρεια έχει η δικαιοσύνη, κύριε Υπουργέ, για να αρχίσει να ενεργεί? Η ανοχή στην Χρυσή Αυγή έφερε τον πρώτο νεκρό, τον Παύλο Φίσα, απόψε τη νύχτα στην Αμφιάλη. Ο Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς θεωρεί ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα οργανωμένο σχέδιο αποσταθεροποίησης της δημοκρατίας, στο οποίο συμπράττουν η Χρυσή Αυγή και ακροδεξιοί μηχανισμοί παρακρατικής λογικής. Θεωρούμε ότι υπάρχουν ευθύνες στην κυβέρνηση, γιατί με την ανιστόρητη, επικίνδυνη, ακραία λογική των δύο άκρων, επιδιώκει να ταυτίσει την παράταξη του Μανώλη Γλέζου με την παράταξη των ημνητών του Χίτλερ, να εξισώσει τους θύτες με τα θύματα. Ζητούμε οι δράστες της δολοφονίας να συλληφθούν και να σαπίσουν στη φυλακή. Είναι γνωστό ότι οι Έλληνες δεν είναι καλά. Νομίζω ότι στην ελληνική κοινωνία υπάρχει κατάλληλο υπόστρωμα για να αναπτυχθούν εύκολα αποκρουστικά φαινόμενα υπό τον μανδύα της πολιτικής, υπό τον μανδύα της αλληλεγγύης, υπό τον μανδύα της κοινωνικής προσφοράς, συμμορίες οι οποίες καλυπτόμενοι πίσω από αυτούς τους μανδύες λειτουργούν ως τέτοιες αρκετά συχνά και αρκετά φανερά πλέον την τελευταία περίοδο. Με 90 νεκρούς δολοφονημένους στη χώρα που μιλάει για τα δικαιώματα των νέων και για το μέλλον των νέων. Γι' αυτό σας λέμε, κάποια στιγμή η πολιτική συζήτηση να γίνει με ιδεολογική, ουσιαστική πολιτική τοποθέτηση για όλα τα νομοθετήματα.
μπορεί αυτό να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για υπεράνω. Και ανοχή. Ανοχή για τα ναζιστοειδή που ανεβαίνουν εδώ πάνω, λένε ό,τι θέλουνε και επικαλούνται την ψήφο. Εμείς τους προειδοποιούμε. Όπως μπήκαν έτσι θα βγουν. Και από το πέρα μας το Κερατσίνη φασίστας δεν πρόκειται να μείνει. Αυτό αναδεικνύει ότι ο εγκληματικός μηχανισμός της Χρυσής Αυγής χτυπάει σε εργατικές λαϊκές γειτονιές, αποκαλύπτοντας ότι είναι το δολοφονικό χέρι του κεφαλαίου και του σάπιου συστήματος που το γεννά και το έχει ανάγκη. Ο στόχος της είναι ένας και μοναδικός, να τρομοκρατήσει κάθε εργαζόμενο, κάθε νέο και νέα που σηκώνει κεφάλι απέναντι στη φτώχεια και στην εξαθλίωση και αγωνίζεται ενάντια στη βάρβαρη πολιτική. Τώρα ένας μόνος δρόμος υπάρχει. Η μαζική, λαϊκή κινητοποίηση και δράση όλων των εργαζόμενων και της νεολαίας για να απομονωθούν οι εγκληματίες της Χρυσής Αυγής από κάθε τόπο δουλειάς, από κάθε σωματείο και κάθε λαϊκή γειτονιά. Οκτώβριο του 2012, με δημόσια δήλωσή μου ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Αριστεράς, είχα απευθύνει έκκληση το πολιτικό σύστημα, η δικαιοσύνη, να αντιμετωπίσει τη Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση. Η κυβέρνηση τότε εθελοτυφλούσε, και αναφέρομαι βεβαίως κυρίως στη Νέα Δημοκρατία, εθελοτυφλούσε. Η χτεσινή εμπειρία δεν ήταν ό,τι καλύτερο. Μου είπαν πάρα πολλοί συνάδελφοι ότι η χτεσινή συζήτηση και όσα διεμήθησαν σε αυτή την αίθουσα είναι το θερμοκήπιο που εκτρέφει αντιλήψεις σαν αυτές που θέλει να καλλιεργήσει η Χρυσή Αυγή. Αυτά τα φαινόμενα εμείς οι ανεξάρτητοι Έλληνες τα καταδικάζουμε απερίφραστα ως επικινδυνότατα φαινόμενα, διότι βάλουν ευθέως κατά της δημοκρατίας που προσπαθούμε να διασώσουμε και να υπηρετήσουμε στην πατρίδα μας. Αγωνιούμε και επαφιέμεθα στον πολιτισμό των Ελλήνων και κυρίως στον πατριωτισμό. Όλοι μαζί συνυπεύθυνοι, συνυπέτειοι, πρέπει να θεωρήσουμε ότι αυτό το φαινόμενο είναι μέσα στο σπίτι μας και έτσι να το αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν, στον πρόδρομο Παπαϊλιόπουλο και πάλι, πρόδρομε, καλωσορίζοντας και τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο, καθώς έχουμε απάντηση τώρα του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κ. Κεδίκογλου, στα όσα είπε ο κ. Τσίπρας για το θέμα. Ναι, ήταν Εύα, σε υψηλούς τόνους η δήλωση του κ. Τσίπρα, σε υψηλούς τόνους και απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Λέει ο κ. Κεδίκογλου ότι όταν ο κ. Σαμαράς από τις πρώτες εκλογές του 12 κατήγγειλε στον ελληνικό λαό την Χρυσή Αυγή, την μη βία και την γλώσσα του μίσους, ο κύριος Τσίπρας σιωπούσε. Ο κύριος Τσίπρας σήμερα αποδεικνύει και πάλι την ανευθυνότητά του. Η δημοκρατική υπευθυνότητα απαιτεί να σταματήσει αμέσως η πολιτική της έντασης που οδηγεί σε φαινόμενα αβίας. Και καταλήγει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να τη συντηρήσει, αλλά η πολιτική της έντασης δεν θα περάσει. Λοιπόν, και αυτή ήταν η αντίδραση του κύριου Κεδίκλου, η απάντηση μάλλον. Τώρα, να πάμε λίγο στην αντίδραση της Χρυσής Αυγής. Νωρίς το πρωί στο ραδιόφωνο του Sky Πρόδρομε και στον Άρη Πορτοσάλτε, ο κύριος Κασιδιάρης με σφοδρότητα αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμειξη του κόμματός του. Στη συνέχεια είδαμε να αλλάζει. Δώσε μας λίγο το περίγραμμα. Ο κύριος Κασιδιάρης, πριν γίνουν γνωστές και πολλές λεπτομέρειες από την δολοφονία στο Κερατσίνη, μίλησε στον Άρη Πορτοσάλτε. Αργότερα επανήλθε στην Βουλή για το θέμα, θέλοντας να υπερασπιστεί την άποψη ότι δεν έχει καμία σχέση η Χρυσή Αυγή με την δολοφονία και μάλιστα μιλώντας στη Βουλή τόνισε ότι θα κινηθεί και δικαστικά, προχωρώντας σε μηνύσεις στο κόμμα του για όλα αυτά που κατηγορείται. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, αμέσως μετά θα έρθουμε σε εσένα, θα πάμε σε ένα αναγκαστικό διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα δούμε και τι δήλωσε το πρωί στον Άρη Πρωτοσάλτε ο Ηλίας Κασιδιάρης και τι είπε λίγο αργότερα στη Βουλή, αλλάζοντας τη ρητορική του. Όλα αυτά σε λίγα λεπτά από τώρα.
Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, λοιπόν, καλωσορίζοντας κοντά μας και τον καθηγητή από την Θεσσαλονίκη, τον κύριο Κωνσταντίνο Λογοθέτη και πρώην αντιπρόεδρο της Ένωσης Δικαστικών Εισαγγελέων. Κύριε Λογοθέτη, καλό σας απόγευμα. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, θα έρθω σε σένα αμέσως τώρα. Θα ήθελα λίγο με τον Νίκο Ξηδάκη, γιατί έχουμε αφήσει μια εκκρεμότητα από προηγουμένως. Την άποψή σου, Νίκο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί που λένε ότι τώρα το θυμήθηκαν στην κυβέρνηση, τώρα το θυμήθηκε το κράτος να κινηθεί προς το φαινόμενο αυτό που λέγεται Χρυσή Αυγή και μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει. Μιλούν για ολιγορία, ξεκάθαρα. Ναι, εντάξει, υπάρχει ολιγορία κυρίως πολιτική. Ευνηδιάστηκε ο πολιτικός κόσμος, τουλάχιστον το μεγάλο μέρος του πολιτικού mainstream υποεκτίμησε αυτή την συμμορία η οποία βγήκε από τα υπόγεια και διεκδίκησε τη θέση στην κεντρική πολιτική σκηνή. Υποεκτίμησε, υποτίμησε την συμβολική των φεοχητώνων και ντυμένων παραστρατιωτικά οι οποίοι περπατούν συντεταγμένοι σε στρατιωτικές δομές. Είναι αυτό σήμερα που αναλύει ο Υπουργός Δημοσίας Τάξης, ο κύριος Δένδιας. Υποτίμησαν τέλος ότι ένα μεγάλο μέρος στην αστυνομία, στα εκλογικά τμήματα που ψήφιζαν στις περασμένες εκλογές, στους Αμπελόκηπους και στην Κεσαριανή, έφτασε από 47% έως 50% το εκλογικό αποτέλεσμα υπέρ της Χρυσής Αυγής. Mm-hmm. Έχουμε ένα θέμα δηλαδή ότι κάποιοι μέσα στην αστυνομία, όχι εν το σύνολο της, κλείνουν προς τη Χρυσή Αυγή. Ίσως είναι ανεκτικοί σε κάποιες δράσεις επί του πεδίου. Και επίσης έχουμε άλλο να παρατηρήσουμε ότι οι στρατοί των λυσσασμένων, τους οποίους συνέταξαν κάποιοι από την ηγεσία της Χρυσής Αυγής, είναι ανεξέλεγκτοι. Mm-hmm. Δηλαδή θέλουν να πάρουν το πέραμα, την καρδιά της εργατιάς, πολιορκούν από πέρυσι με τα μαχαιρώματα των Αιγυπτίων ψαράδων, πολεμούν να κάνουν την παρουσία τους στο Κερατσίνι, έχουν ισχυρή παρουσία στην Νίκαια. Αλλά αυτά δεν είναι πια μόνο συμβολικά. Όταν κατεβαίνουν παρατεταγμένοι στο Μελιγαλά ή στα Γιαννιτσά ή παντού αλλού, όπου κάνουν τις επιδείξεις τους και κάνουν επίδειξη ομής στρατιωτικής δύναμης με στολές και παραστρατιωτικές αμφιέσεις, η δημοκρατία θα πρέπει να ανησυχεί σοβαρά. Να θυμηθεί τα τάγματα εφόδου, το Ernst Röhm και τη νύχτα των κρυστάλλων την οποία έκαναν αυτοί οι σχηματισμοί. Δεν μπορεί η δημοκρατία να δίνει μισθούς και ανοχή. Έτσι πρέπει να είναι η δημοκρατία, μεγαλόθυμη. Αλλά κάποια στιγμή το χέρι θα πρέπει να πέφτει σιδερένιο και απόλυτο. Κωνσταντίνε. Είπαμε χθες, Εύα, από αυτήν εδώ την εκπομπή, κλείνοντας το σχόλιο και την τοποθέτηση, ότι κάτω στο Μελιγαλά έπρεπε να έχουν βρεθεί τρεις κλούβες των ΜΑΤ και να τους μαζέψουν όλους. Δεχτήκαμε πολλά mail και κατηγορηθήκαμε για υπερβολή ή ακόμα και για εμπάθεια. Δυστυχώς το βράδυ έδειξε ακριβώς γιατί μια τέτοια τοποθέτηση δεν ήταν καθόλου υπερβολική. Χώρια από την σιδηρά πυγμή της δημοκρατίας, η οποία είναι απαραίτητη για να μην έχουμε επανάληψη φαινομένων εκτραχύλυνσης ουσιαστικά του πολιτικού σκηνικού σε φασιστικές περιπέτειες, υπάρχει και η ανάγκη να υπερασπιστούμε τον κοινοβουλευτισμό μέσα στο Κοινοβούλιο. Προσχηματικές ψηφοφορίες, βιασμοί των κανονισμών της Βουλής, εξευτελισμός της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, όλα αυτά είναι νερό στον μήλο των φασιστών, οι οποίοι δεν έτυχαν απλώς, όπως πολύ σωστά επισημαίνει ο Νίκος Ξηδάκης, της ανοχής, αλλά βόλεψαν, εξυπηρέτησαν το σύστημα ως βαθύτατα συστημικό κόμμα με ανοχή από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ενδεχομένως ενίσχυση από το παρακράτος. Δυστυχώς, κλείνω, οι κοινωνίες έχουν ανάγκη θυσίες για να αφυπνιστούν. Ελπίζω να μην ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο γεγονός ως μέσα μαζικής ενημέρωσης μέχρι την Παρασκευή και να το ξεχάσουμε μετά. Κύριε Λογοθέτη, να έρθουμε τώρα σε εσάς. Έχουμε φτάσει στο σημείο να μιλάμε για αφαίρεση ανθρώπινης ζωής. Σήμερα, μάλιστα, στις έρευνες μαζί με την αστυνομία είναι και οι εισαγγελείς. Θα ήθελα τη γνώμη σας. Δεν θα έπρεπε νωρίτερα, σε όλα τα περιστατικά που αναφέρθηκαν οι καλοί συνάδελφοι, να υπάρχει απονομή δικαιοσύνης, να υπάρχουν δικαστικές ενέργειες? Γιατί τόση ολιγορία? Κοιτάξτε, για να κερδίζουμε χρόνο, αναφέρομαι σε ό,τι είπε ο κύριος Ξηδάκης επ' αυτού. Δηλαδή, πράγματι, αυτό ήταν ένα προδιαγεγραμμένο γεγονός που ήταν ζήτημα χρόνου πότε θα γίνει. Απλώς θέλω να προσθέσω το εξής και να παρακαλέσω να εστιάσουμε εκεί την προσοχή μας. Είναι ίσως η πρώτη φορά στα εγκληματικά χρονικά,
Και επιτρέψτε μου να σας πω ότι είμαι περίπου 40 χρόνια στον χώρο της απονομής της ποινικής δικαιοσύνης, που βλέπουμε το εξής πράγμα. Δεν εγκληματία αυτός που είναι πλάκι στο επεισόδιο, που θα μπορούσε να έχει τον βρασμό ψυχικής ορμής χίλια μύρια. Τι γίνεται? Ειδοποιεί κάποιο συγκεκριμένο άτομο. Πρώτον. Δεύτερον, το συγκεκριμένο αυτό άτομο είναι απολύτως και καταλήλως εξοπλισμένο ήδη για να κάνει αυτό το πράγμα. Και τρίτον και εξίσου συγκλονιστικό, άτομο εξειδικευμένο να σκοτώσει με δυο μαχαιριές από ένα σουγιά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ δεν μιλάμε, καταρχάς δεν μιλάμε φυσικά καθόλου για πολιτικό έγκλημα. Αστείο πράγμα και είναι λάθος αυτό που από το πρωί λέχτηκε σε κάποια ραδιόφωνα. Είναι έγκλημα του κοινού ποινικού δικαίου. Αλλά είναι και κάτι πολύ παραπάνω. Είναι έγκλημα προοργανωμένο μέχρι την τελευταία του λεπτομέρεια. Και συμφωνώ και εδώ ότι δεν έπρεπε η πολιτεία, δεν έπρεπε πράγματι να αφήσει να εξελιχθεί μια κατάσταση στρατιωτικής εκπαίδευσης, μάλλον για να κρυβολογώ παραστρατιωτικής εκπαίδευσης, διότι όλα αυτά δεν γίνονται κρυπτό και παραβίστο, ούτε γίνονται σε κάποιο δωμάτιο μέσα. Τέτοιου είδους εκπαιδεύσεις στρατιωτικές και παραστρατιωτικές. Συνεπώς, και εκμεταλλευόμενοι όλοι μας την καλή συγκυρία επικεφαλής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, να είναι ο κύριος Αθανασίου, ένας δικαστικός εξαιρέτου καιρούς αλλά και βαθύς γνώσης των πραγμάτων, είναι λοιπόν μια καλή συγκυρία να δούμε επιτέλους τι πρέπει να αλλάξει στην πράξη. Γιατί, να πω και κάτι το οποίο περιλαμβάνει προφανώς και τον εαυτό μου, όλοι συνηθίζουμε να θρηνούμε επί των ερηπείων. Είτε εθνικών, δεν ξέρω τι καταστροφών, είτε ατομικών τραγωδιών όπως σήμερα. Θα μου επιτρέψετε να πω, τι να τα κάνουμε τα χίλια καλά λόγια που λέμε εμείς σήμερα, αφού έγινε το κακό? Μου επιτρέπετε, κύριε έπρεπε. Λογοθέτη. Ναι, παρακαλώ. Είπατε πριν ότι δεν πρόκειται για πολιτική πράξη. Όταν όμως ο δράστης ομολογεί ότι είναι μέλος της Χρυσής Αυγής. Κοιτάξτε, το πολιτικό. Σας έχασα και δεν σας ακούω, αλλά ένα κομμάτι της ερωτήσεως σας το άκουσα, το πρώτο. Το πολιτικό έγκλημα έχει συγκεκριμένη έννοια και οριοθέτηση. Το να δηλώνει ένας, είμαι δεξιός, είμαι αριστερός, είμαι χρυσαυγίτης, είμαι ξέρω εγώ τι, πασόκος, αυτό δεν σημαίνει ότι το έγκλημα μεταβάλλεται σε πολιτικό. Γιατί, να σας πω ένα πάρα πολύ απλό για να μην κουράζουμε ίσως και με βαριά νομικά. Όλοι όσοι εγκλημάτισαν και εγκληματούν στην Ελλάδα, τα χιλιάδες εγκλήματα που γίνανε τα τελευταία χρόνια, όλοι κάπου ανήκουν πολιτικά. Ναι, είτε αλλά, το πάνε, είτε συγγνώμη, δεν το πάνε. Ένα λεπτό, δεν ξέρω αν αυτό με ακούει ο λογοθέτης. Ήταν και σύμφωνα με πληροφορίες, ωραία, σύμφωνα με πληροφορίες ήταν και άλλα 15 μέλη της Χρυσής Αυγής εκεί. Ούτε και αυτό, προσέξτε, δεν είναι... με συγχωρείτε στους τεχνικούς το λέω, χάνει ωραία τη φωνή, αλλά πρόλαβα πάλι κάτι, το μισό ερώτημα σας να προτείνω κάτι. Δεν είναι, μόνο μια λέξη να σας πω. Α, μας ακούτε. Μια ωραία λεξούλα μόνο. Ναι, ναι. Ναι, δεν είναι ο αριθμός των δραστών. Δεν είναι ο αριθμός των δραστών που διαφοροποιεί το έγκλημα από το κοινό σε πολιτικό. Είτε λοιπόν ένας ήταν, είτε 15 όπως λέει το ρεπορτάζ, είτε αύριο βγουν 20-30, δεν γίνεται εξ αυτού του λόγου το πολιτικό κίνητρο... έγκλημα. Μάλιστα. Είναι μεγάλο λάθος να λέμε την κοινή εγκληματική δραστηριότητα πολιτική. Πολιτικό έγκλημα. Θέλω στο σημείο αυτό και να συνεχίσουμε αμέσως μετά την κουβέντα μας, αλλά και τις πληροφορίες που μας έρχονται, να ακούσουμε τι δήλωσε το πρωί και στο Sky 100,3 ο κύριος Ηλίας Κασιδιάρης και στη συνέχεια στη Βουλή, αλλάζοντας ρητορική. Διαψεύδουμε κατηγορηματικά, ουδέ μία σχέση είχαμε με αυτό το θλιβερό συμβάν, αλλά το πιο εξοργιστικό απ' όλα είναι που βγαίνουν κάποια υποκείμενα και για να πάρουν ψήφους κάνουν πολιτική σπέκουλα πάνω στον τάφο ενός νέου ανθρώπου, ενός συμπολίτη μας. Ουδέ μία σχέση έχει η Χρυσή Αυγή με το γεγονός αυτό ασφαλώς. Αυτό το ξέρουν οι πάντες. Το ξέρει η αστυνομία, το ξέρουν οι δημοσιογράφοι, το ξέρουν οι πάντες. Είναι αισχρά ψέματα και ντρέπομαι ειλικρινά για λογαριασμό των ανθρώπων αυτών που για πολιτικούς λόγους και που για να κερδίσουν ψήφους και να κάνουν σπέκουλα εμπλέκουν τη Χρυσή Αυγή σε ένα τέτοιο γεγονός θλιβερό και δραματικό πραγματικά. Ένας σοβαρός άνθρωπος βγήκε να κάνει μια σοβαρή καταγγελία επωνύμως. Κανένας. Όλα αυτά είναι ψέματα που διακινούνται στο διαδίκτυο και διακινούνται από συγκεκριμένους πολιτικούς κύκλους με στόχο να πλήξουν τη Χρυσή Αυγή και ντροπή τους. Που εκμεταλλεύονται το αίμα ενός συμπολίτη μας για να κάνουν πολιτική σπέκουλα. Θα ήθελα καταρχήν να εκφράσω τη θλίψη μου και να καταδικάσω το συμβάν, το χθεσινό, την εγκληματική ενέργεια, τη δολοφονία στο Κερατσίνι. Αλλά
θέλω να εκφράσω και την οργή και τον αποτροπιασμό μου για τον τρόπο που εκμεταλλεύονται αυτό το γεγονός, με το οποίο δεν έχει καμία απολύτως σχέση η Χρυσή Αυγή. Το ξεκαθαρίζω, η Χρυσή Αυγή δεν έχει καμία απολύτως σχέση και καταδικάζει περίφραστα το γεγονός αυτό. Θέλω να καταγγείλω όλους αυτούς που, χρησιμοποιώντας το αίμα ενός νέου συμπολίτη μας, πολιτικολογούν εδώ μέσα και προσπαθούν να κερδίσουν ψήφους. Και δεν μου κάνει καμία αίσθηση, διότι είστε όλοι ενωμένοι το αντισυνταγματικό τόξο εναντίον της Χρυσής Αυγής. Και αυτή τη στιγμή οργίζομαι, διότι στα γραφεία μας στην Αθήνα, στη Λεωφόρο Μεσογείων, στη Νίκαια, στον Πειραιά, υπάρχουν δημιουργίες ΜΑΤ έτοιμες να εισβάλλουν όπως εισέβαλαν στα γραφεία μας του Περάματος, εντελώς παράνομα την Παρασκευή, σαν κοινοί διαρρήκτες. Έκοψαν με τροχό την κυρία Θύρα. Εισέβαλαν, δεν το ανακοίνωσε καν η αστυνομία αυτό, κύριε Υπουργέ. Είστε εντελώς παράνομοι, είστε καταδικαστέοι. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση η Χρυσή Αυγή με όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία μας καταλογίζετε. Αλλά πρώτη φορά στα χρονικά της μεταπολίτευσης γίνονται εισβολές παράνομα σε γραφεία πολιτικού κόμματος. Όταν το διεφθαρμένο Πασόκ με τον Τζουκάτο έβαζε μαύρα λεφτά εκατομμύρια τη Ζήμεν στα γραφεία του κόμματός του, με τον Μαντέλη, με την εγκληματική συμμορία του Τσογατζόπουλου, κυρία Αθανασίου, δεν έκανε τίποτα το κράτος σας. Ως Υπουργός Δικαιοσύνης σήμερα λέτε ότι μιλάτε για νομιμότητα. Ποια νομιμότητα? Έχετε κάνει κομματικό σας στρατό τους δικαστές και την αστυνομία. Την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου τη διορίσατε εσείς επειδή είναι από διπλανό χωριό από το δικό σας, κύριε Υπουργέ. Αυτή είναι η αξιοκρατία του κύριου Σαμαρά. Αυτή ήταν η αντίδραση λοιπόν η Κοξιδάκη του κύριου Κασιδιάρη, και την ίδια ώρα υπάρχουν και πολλά ερωτήματα σχετικά με τη στάση της αστυνομίας για το γεγονός αυτό, σύμφωνα πάντα με τις μαρτυρίες των κατοίκων που βρέθηκαν στο σημείο. Κοιτάξτε, ένα-ένα. Ο κύριος Κασιδιάρης προφανώς δεν πρόκειται να συμφωνήσει, να αποδεχθεί ότι ο δολοφόνος της Αμφιάλης είναι ο παδός ή μέλος του. Φαίνεται όμως ότι η αστυνομική έρευνα βρίσκει άλλα στοιχεία. Mm-hmm. Και για τον δολοφόνο, ο οποίος εργαζόταν στο Πέραμα και έχει εμφανιστεί και εκεί, έτσι κυκλοφορεί, και για τη σύζυγό του. Η αστυνομική έρευνα προχωράει και η δικαστική έρευνα θα προχωρήσει. Πιστεύω ότι η δικαιοσύνη θα δείξει ανάλογο ζήλο και θα τιμήσει τη δικαστική εξουσία τους δημοκρατικούς θεσμούς, όπως έκανε στην δολοφονία του Λαμπράκη. Γιατί οι συνειρμοί αφεύκτος πάνε προς τέτοιες εποχές. Πρώην δοσύλλογους και παρακρατικούς, οι οποίοι δολοφονούσαν πολιτικά πρόσωπα. Βλέπεις δηλαδή πολιτική χρειά? Ναι, πολιτική χρειά. Έχει δίκιο ο κύριος λογοθέτης να λέει ότι δεν μπορεί να επικαλεστεί αυτός ο άνθρωπος πολιτικό κίνητρο. Δεν έγινε καμιά πολιτική διαπάλη και συνεπλάκησαν. Πράγματι αυτός ως κοινός δολοφόνος, πληρωμένος ας πούμε, επί παραγγελία, εκλήθη τηλεφωνικός, κατέφθασε με τον Nissan Primera μπαίνοντας ανάποδα στο δρόμο, βγήκε από το αυτοκίνητο και με ένα μαχαίρι κατόρθωσε με δύο μαχαιριές να κατεβάσει ολόκληρο παλικάρι, ολόκληρο άντρα 34 χρονών. Τον τέλειωσε τον άνθρωπο με δύο χτυπήματα. Πράγματα. Ναι, τι θα επικαλεστεί η ιδεολογία? Θα αποδεχθούμε βέβαια, γιατί διδασκόμαστε από την ιστορία, ότι η ιδεολογία του ναζισμού πράγματι είναι η ολοσχερής εξόντωση του άλλου, του διαφορετικού. Είναι το Viva la Muerte. Η ιδεολογία του είναι ο θάνατος. Αυτό είναι. Αυτό κάναμε ότι δεν βλέπαμε τόσο καιρό, όταν κυκλοφορούσαν οι αστικοί μύθοι ότι οι χρυσαυγίτες, οι φουσκωτοί με τις ενέσεις και τα τατουάζ, παίρνανε τις γριούλες και τις πηγαίνανε για σύνταξη. Πράγματι που το διέδιδαν οι ίδιοι χρυσαυγίτες. Κατάπιαμε όλη αυτή την προπαγάνδα και τώρα βλέπουμε το απεχθές πρόσωπο ενός pitbull που δεν επιδέχεται καμίας εκπαίδευσης. Δεν είναι οικιακός σκύλος ο ναζισμός. Είναι ένα θηρίο το οποίο θα φάει και τον αφέντη του. Αν δεχθούμε ότι αναγνωρίζει κανένα αφέντη. Και το Μιχαλολιάκο θα τον εφάνε ζωντανό. Λοιπόν, προτείνω και αν έχουμε το χρόνο να μου πείτε να δούμε και πάλι να ακούσουμε στο σημείο αυτό τη συγκλονιστική μαρτυρία του φίλου του Παύλου Φίσα και να επιστρέψουμε. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ένα πράγμα. Ναι. Το ζήτημα είναι πολιτικό και όχι ομαδικό. Ασχολούμαστε με τη μουσική. Στο μαγαζί που καθίσαμε, για να μην σας το πολυλογώ, από πίσω μας καθόντουσαν δύο μέλη της Χρυσής Αυγής. Υπήρχε μια ένταση μεταξύ του φίλου μου και αυτών, αλλά ούτε νεκτική, ούτε τσακωθήκανε. Του τύπου κοιταζόμαστε στα μάτια και δεν γουστάρουμε ο ένας τον άλλον. Ξαφνικά λοιπόν αυτοί άρχισαν να στέλνουν μηνύματα. Βγήκαν έξω και φύγανε από το μαγαζί. Βγήκαμε για να συμπαραστούμε σε ένα φίλο μας, ο οποίος είχε δηλητηρίαση και ήθελα να τον πάω σπίτι. Να βγούμε έξω γιατί δεν ένιωθε καλά, όπως και να έχει. Είχαν παστακωθεί στα αυτοκίνητά μας, φορούσαν δερμάτινα γάντια. Δύο άτομα, ένας από αυτούς κρατούσε ράπαλο. Τρίτο άτομο από αυτούς, καραφλός,
ψηλό στρατιωτικά παντελόνια ασπρόμαυρα, μπότες, γκέτες και μαύρες μπλούζες. Λοιπόν, το τρίτο άτομο ανελιπώς έπαιρνε τηλέφωνα, δηλαδή τον βλέπουμε το τρία τηλέφωνα. Ήρθε ένας άνθρωπος με ένα μηχανάκι, λέγοντας μας ψέματα, το μάθαμε τώρα στη Γαδά, ότι είναι αστυνομικός και ότι θα λήξει το συμβάν. Πήγαινε, μίλαγε με αυτούς και ερχόταν σε εμάς. Ξαναπήγαινε σε αυτούς και ερχόταν σε εμάς. Μας είπε κάποια στιγμή το θέμα ότι έχει λήξει και ότι μπορούμε να φύγουμε. Βγήκαμε λοιπόν στη γωνία της Τσαλδάρης, στο φανάρι, για να πάμε στο περίπτερο να πάρουμε μια πύρα και να κάτσουμε σαν ανθρώπι έξω να κάνουμε το χαβαλέ μας. Ξαφνικά λοιπόν μαζευτήκανε. Τουλάχιστον 30 με 40 άτομα, μηχανάκια με δικάβαλα, αυτοκίνητα με 4-5 άτομα μέσα. Αυτός που τον δολοφόνησε, σταμάτησε στο φανάρι και τον ερώτησε, είναι αυτή η οδός που ψάχνω? Του απάντησε ο αποφανών, ναι φίλε, αυτή είναι η οδός. Ξαφνικά κατεβήκαν από τα μηχανάκια. Οι Δίας δεν είχαν καμία εντολή να μην ανακατευτούν. Ανακατευτήκαν από την πρώτη στιγμή. Ήτανε μόνο 4 άτομα και την πέσανε οι Δίας σε 40 άτομα. Δεν μπορούν όμως 4 άτομα να κάνουν καλά 30-40 άτομα. Πήγαμε από την επόμενη πλευρά της Ταλάρη λοιπόν, να πάμε στο περίπτερο να πάρουμε την πύρα. Ξαφνικά αρχίσανε να μας βρίζουν και να μας λένε κότες και αρχίσανε να μας κυνηγάνε. Αρχίσαμε να τρέχουμε. Ο φίλος μου λοιπόν, ο οποίος έμεινε τελευταίος πίσω, δεν μπορούσε να τρέξει αυτός μαζί μας, όχι επειδή ήμασταν κότες, αλλά επειδή ήμασταν μόνο 7 άτομα και 2 γυναίκες. Είχαμε μαζί μας και γυναίκες. Έμεινε πίσω, τον πιάσανε, δεν καταφέρανε να τον ρίξουνε. Αυτός που τον δολοφόνησε, δεν τον δολοφόνησε επειδή ήταν κάποιος και ήθελε να δολοφονήσει. Τον δολοφόνησε επειδή τον εφάραγε και δεν μπορούσε να ρίξει κάτω ένα θηρίο. Και το θηρίο τον εφάραγε ανελιπώς. Οπότε για να γλιτώσει από τα χέρια του, τον εμαχαίρωσε 2 φορές και όχι 3. Μία φορά στην καρδιακή χώρα και μία φορά στην κοιλιακή. Ήτανε ζωντανός για 20 λεπτά. Το ασθενοφόρο έρθε μετά από 50. Ακούσαμε λοιπόν τη συγκλονιστική μαρτυρία του φίλου του Παύλου Φίσα. Κύριε Λογοθέτη. Πάντως... Ναι. Πάντως, αν είναι ακριβής η περιγραφή του κυρίου που μίλησε προηγουμένως, βλέπετε ότι χτύπησε μια στο θώρακα και μια στην κοιλιά, σημεία από όπου περνούν συγκεκριμένα μεγάλα αγγεία. Αυτό να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Δηλαδή είναι πολύ καλά εκπαιδευμένος φωνιάς. Αναλυθεύει αυτή η περιγραφή. Ξέρει ανατομία. Όπως το είπε και ο πατέρας του. Αυτό σας παρακαλώ προς... Ορίστε. Το αναφέρθηκε σε αυτό και ο πατέρας του, του Παύλου. Ναι, γι' αυτό πιστεύω ότι είναι ακριβές αυτό. Mm-hmm. Εξάλλου δεν είναι τυχαίο ότι αυτός που άρχισε τη συζήτηση, τη συμπλοκή κτλ. Ειδοποίησε τον δεύτερο. Προφανώς δεν ειδοποίησε κάποιον τυχαίο φίλο ή γνωστό του. Αυτό σας παρακαλώ είναι μια διαφοροποίηση του εγκλήματος στη χώρα μας. Ο γιατρός πριν, κύριε Λογοθέτη, κλείνοντας να σας πω ότι μας είπε ότι έστριψε και το μαχαίρι μέσα. Ξέρετε κάτι, κύριε Αντωνοπούλου, για να στρίψει το μαχαίρι πρέπει να μην βρει πλευρά, πρέπει να βρει μυς. Αυτό πρέπει να ξέρεις πώς γίνεται, γιατί αυτή η περιοχή έχει τα πλευρά. Πρέπει συγγνώμη να αν κουράζουμε και λίγο τους τηλεθεατές με εξειδικευμένα, αλλά πρέπει να προσέξουμε τι γίνεται πια σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους πάρα πολύ, Νίκο Ξηδάκη, κύριε Λογοθέτη, Κωνσταντίνε, ναι. Και εγώ ευχαριστώ. Άνθρωποι οι οποίοι κάνουν τατούς βάστικα και μετά λένε ότι είναι διακοσμητικό, υψώνουν τη σημαία του Τρίτου Ράιχ στον ημιτό και μετά μιλάνε για μια σημαία στο χρώμα του αίματος, βεβαίως πρόκειται να αρνηθούν τα πάντα. Σας ευχαριστώ όλους πολύ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, ο κύριος Δημήτρης Παπαγιαννίδης, για μια διευκρίνηση σχετικά με το χρόνο που έφτασε το ΕΚΑΒ στο σημείο που έγινε η δολοφονία. Κύριε Παπαγιαννίδη. Καλησπέρα σας, κυρία Αντωνοπούλου, και ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε ο χρόνος αυτός. Θα ήθελα να διευκρινίσω κάτι όσον αφορά για την αντίδραση του ΕΚΑΒ. Το συντονιστικό κέντρο του ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση 6 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα ότι στην οδό Τσαλδάρη 60 στο Κερατσίνι άγνωστο άτομο είναι τραυματισμένο με αιχμηρό αντικείμενο. Διαβιβάστηκε αμέσως από το επιχειρησιακό κέντρο η κλήση στο πλησιέστερο όχημα, το οποίο έσφευσε στην περιοχή σε 18 λεπτά, ήταν στο σημείο. Μάλιστα. Παράλληλα πήγε και δεύτερο ασθενοφόρο. Έγινε
ανάνυψη, προσπάθησαν τα άτομα να κάνουν ανάνυψη των τραυματιστέντα, ναι, και αμέσως μεταφέρθηκε σε 4 λεπτά στο κρατικό νοσοκομείο Νίκαιας. Κύριε Παπαγιαννίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη διευκρίνηση. Λοιπόν, εμείς τώρα να θυμίσουμε το διαγωνισμό μας που τρέχει όλη αυτή την εβδομάδα από το City Unity College. Είναι οι υποτροφίες λοιπόν που θα δείτε στη συνέχεια. 50% έκπτωση στο Bachelor και 30% έκπτωση στο Master. Είναι οι τομείς που μπορείτε να διαλέξετε για να κάνετε τις μεταπτυχιακές σας σπουδές, αλλά και τις προπτυχιακές, με 10% έκπτωση για όλους συμμετέχοντες στο σύνολο των σπουδών. Ο τρόπος απλός, live και όνομα τεπώνυμο και την υπετροφία που θέλετε να επιλέξετε και αποστολή στο 54454. Λοιπόν, αυτός είναι ο διαγωνισμός μας. Τώρα εμείς είμαστε έτοιμοι για το livesgood.gr. livesgood.gr. Είσαι 16 έως 18. Ανάδειξε τον τόπο σου, εσύ και η παρέα σου. Πάρε μέρος στον πιο interactive διαγωνισμό από τον Sky και την LG. Προετοιμάσου τώρα. Ανακάλυψε, δημιούργησε, διασκέδασε, μοιράσου. Συγκέντρωσε υλικό, φωτογραφίες και βίντεο. Ή γράψε με τους φίλους σου το επόμενο μουσικό hit. Μπες τώρα στο lifeisgood.gr και κλείσε ραντεβού με ένα δώρο που θα σε ταξιδέψει. Εδώ είμαστε, livesgood.gr. Εδώ είμαστε λοιπόν για να αντλήσουμε έμπνευση μέσα από τις ομορφιές του τόπου μας, για να δημιουργήσουμε, να κάνουμε ωραία πράγματα και να το διασκεδάσουμε πάνω απ' όλα. Έτσι, Σταύρο? Έτσι ακριβώς. Σήμερα μαζί μας έχουμε την ομάδα Μουσικάντες από τη Θεσσαλονίκη, κάτω Τούμπα. Ο μαδάρχης της ομάδας είναι τι η μας Ελένη εκεί, Τραχανίδου τι μας και μας δείχνουν ένα άσπρο χαρτί. Η Ελένη Τραχανίδου είναι η φίλη μας από την ομάδα αυτή, είναι οι Μουσικάντες. Είναι προφανώς για να ονομάζετε Μουσικάντες, θέλετε να λάβετε μέρος στην κατηγορία μουσική, έτσι δεν είναι? Ελένη, εσύ είσαι? Ναι, ναι. Γεια σου, Ελένη. Ναι. Στην κατηγορία μουσική. Θέλεις να μας συστήσεις τους φίλους σου? Η Δέσποινα, η οποία είναι η σκηνοθέτης του βίντεο που θα κάνουμε. Η Σωτηρία, η φωνή μας. Ο Θοδωρής, ο οποίος είναι στο τεχνικό μέρος. Και είναι και άλλα δύο κορίτσια, η Χριστίνα και η Μαρία, οι οποίες όμως επειδή είχαν φροντιστήρια λείπουν. Δεν πειράζει, συγχωρούμε. Μαζί σας η Ελένη Ιατρού. Γεια σου, Ελένη. Ήσουν εδώ και δεν σε είδαμε από την αρχή. Λοιπόν, γεια σας. Έχετε καταμερίσει πάρα πολύ σωστά τις εργασίες, έτσι. Είσαστε σαν ένα τεχνικό επιτελείο πάρα πολύ καλά οργανωμένο. Έχετε ξεκινήσει ήδη, το βρίσκετε εύκολο να πείτε και στα παιδιά που ίσως ακόμα διστάζουν να δηλώσουν συμμετοχή? Να δηλώσουν συμμετοχή, γιατί αν τους αρέσει όλο αυτό που έχει οργανώσει ο Sky με την LG, θα είναι πολύ ωραίο, μια ευκαιρία να δείξουν και το ταλέντο τους. Και ας κερδίσουν, θα κερδίσουν. Δηλαδή, τη μουσική, να προσπαθήσουν. Ελένη, προσπαθήσουν. Τη μουσική την έχετε γράψει εσείς ή έχετε πάρει ένα έτοιμο κομμάτι και το έχετε διασκευάσει. Μας έχουν δώσει καζού το κομμάτι του στο πάρτι στο κρεβάτι και εμείς έχουμε γράψει τους στίχους. Ένα στίχο μπορείς να μας πεις, ένα, μια αποκάλυψη να μας κάνεις. Σωτηρία. Ναι, ας το πω. Έλα από την όμορφη Θεσσαλονίκη να ακούσουμε κάτι. Η τραγουδίστρια είναι, η κοπέλα. Πλάκα δε σε κάνω, αληθινά είναι όλα εδώ πάνω. Τρέχα τώρα και έλα σε αυτή την πόλη που είναι γέμματη τρελά. Γεια σου, Θεσσαλονίκη, σας αγαπάμε πολύ, παιδιά. Μπράβο, πολλά μπράβο. Πολύ ωραία φωνή, συγχαρητήρια. Πολύ ωραία φωνή, ελπίζουμε για την πρωτιά. Ευχαριστούμε πολύ. Αύριο την ίδια ώρα και πάλι μαζί σας, livesgood.gr. Και εδώ θα είμαστε λοιπόν από εμάς. Να έχετε ένα πολύ καλό απόγευμα. Ακολουθούν όλες οι εξελίξεις στις 7 με τον Νίκο Ευαγγελάτο, με αναλυτικό ρεπορτάζ από το σημείο, και στις 9 η ώρα το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σία Κοσιόνι. Επομένως, να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε αύριο στις 3 η ώρα ακριβώς. Χαίρετε.